Γεια, πάμε! Καλώς ήρθατε κατά σαν καλό καταπληκτικό φωτος που έχω πει νοκαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσόκια, αθλητήρι και αθλητήρες καμπτουδόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα για να κάνουμε και στην τρίμνη στερα κόρια, να περάσουμε τη βάλα κατά πόδια της μελαγχολίας και να φοράξουμε και σήμερα ζουμουσού! Να ζήσουμε τις μεγάλες στιγμές! Έλατε πουλάκια μου! Κοπιάστε μου που κοβλάστερα! Ελάτε στην παρέα μας, δευτερίλα συναντήσαμε. Όσο να καταλαβαίνει ρε παιδί μου αυτή η Δευτέρα, τέλος πάντων, οκ. Okay. Οπότε είμαστε εδώ έτοιμοι. Υπάρχει φίλε Χρήστο Κιώση που είσαι σήμερα πίσω από την κονσόλα. Δυνατός και γερός για να γίνεις πρέπει πάντα. Πώς θυμάσαι, δυνατός και γερός για να γίνεις. Ε, το θυμάσαι? Πρέπει πάντα αθλητήριος να γίνεις. Τα γόρι μου ήρθε χαμογελαστό. Τι φταίει ο άνθρωπος αυτός τώρα. Σηκώθηκε, ήρθε στη δουλίτσα του. Δηλαδή μια φυσιολογική δουλειά δεν μπορεί. Έχω τον τρελό να φωνάζει μέσα στα αυτιά μου δύο ώρες. Τα πιτσικάρια, τα μηχανήματα. Ε, αγόρι μου. Συνδυνατός, συνδυνατός σε βλέπω. Λοιπόν, υπάρχει η Φιέστα. Υπάρχει η Φιέστα με χ μέσα, φίλε. Το χ ξέρεις που είναι από το χάρτινο. Φιέστα. Τους είδες. Χα, ε, χαρά. Ε, καημό. Ε, σε κάθε δήλωση πρέπει να... Ε, το αξίζουμε. Έχει, εμείς. Είναι... Ναι, όχι, πανάξια, δίκαια είμαστε. Είμαστε η καλύτερη ομάδα. Βεβαίως, παιδιά, μπορεί στο τέλος. Όχι μπορεί στο τέλος. Πιστεύω το πίστεψαν κιόλας στο τέλος. Για τον μπάσκετ τους είπε κανένας τίποτα? Ας πάνε οι μπασκετμπολίστες της ΑΕΚ στο ποδοσφαίρο να τους πούνε ψ, ε, δερβίσια, να σου πω λίγο. Αυτό είναι ένα κανονικό. Αυτό που πήρατε εσείς που αφαιρέσανε βαθμούς από τον ΠΑΟΚ είναι χάρτινο. Μην πανηγυρίζετε τόσο πολύ. Θα σχιστεί κανένας μέσα στο κορσές. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, λέω κατευθείαν δωράκλα γιατί σήμερα έχω κινητό τηλέφωνο. Δώρο. Υπέροχο από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Δίνω ένα smartphone Kubot. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό, υπέροχο. Τα πάντα φυσικά επάνω. Βιντεοκάμερες, αυτά. Δεν χρειάζεται να λέμε φωτογραφική μηχανή υψηλής ανάλυσης. Έτσι, τα πάντα, όλα. Τα πάντα. Ένα καταπληκτικό κινητό τηλέφωνο. Smartphone, ένα έξυπνο κινητό. Για να το κάνουμε μετάφραση ευθεία. Προσφορά από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης που έχει. Που έχει. Τι αγόρι μου. Ακούγεται. Εδώ ο Μάστορας. Ας το κλείσω αδερφέ. Το κλείσουμε. Κλάτς. Εντάξει. Είναι αυτό που έλεγε το φωνές. Ακούω φωνές. Έλεγα λοιπόν ότι στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης μέχρι τις 15 Μαΐου υπάρχει όχι Black Friday, Black 15 ημέρο. Όλα. Διαλύει τις τιμές. Τρομερές προσφορές. Τρομερές καταπληκτικές προσφορές. Θα βρείτε εκεί υπέροχα πράγματα, υπέροχα δώρα και Sony τηλεοράσεις και κινητά φανταστικά και οτιδήποτε και τηλεοράσεις και τα, ό,τι θέλετε ρε παιδί μου και σκεύη μαγειρικής και φιγραντήρες και τάμπλετ και smartphone και για τα πάντα όλα. Πάλι την αρπάξαμε με τα ρεκοντίσια, έτσι είναι, κανονικά. Δηλώνουμε λοιπόν ευθέως και ευθαρσώς ότι σήμερα στο δίωρο θα κληρώσουμε μια τηλεφωνούμπα. Ένα καταπληκτικό κινητό, τηλέφωνο, ένα smartphone, Kubot από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης που είναι χορηγός πρώτης ώρας 51 χρόνια, νούμερο 1 προορισμός. Επίσης χορηγός πρώτης ώρας, το κορυφαίο, το καταπληκτικό κατάστημα με τα οπτικά και για γυαλιά ηλίου και για γυαλιά οράσεως, Μανολόπουλος, Παναγή Τσαλδάρη 22 στην περιοχή της Νεάπολης, απέναντι δίπλα στον Αγιώργη, εκπληκτικά πράγματα. Θα βρείτε και εκεί φοβερές τιμές. Όταν θα πάτε και θα πείτε, ακούσαμε και το σποτ, ακούσαμε τον Κωστή. Κάναμε και μια τιμή πάντα. Πάντα εκεί φροντίζει η οικογένεια. Ο Μανώλης αδερφός μου και η υπόλοιπη οικογένεια να σας εξυπηρετήσει. Χορηγός πρώτης ώρας φυσικά το Όλα στα Όρθια. Νούμερο 1 γυράδικο στην πόλη. Καταπληκτικός γύρος. Τηλεοφόρος στρατού 18. Σκεπαστές 837-166 είναι το τηλέφωνο για να παραγγείλετε για delivery για έτσι όμορφα και ωραία. Πριν πάμε στα του Σαββάτου, γιατί αυτή ήταν η υπέροχη εικόνα, αυτό που ζήσαμε όλοι όσοι βρεθήκαμε το Σάββατο στην Τούμπα, τρεις γενιές ΠΑΟΚ είδα να κατευθύνονται προς το γήπεδο, μπαμπάδες, μαμάδες, παππούδες, γιαγιάδες, τα παιδάκια τους, τα γκονάκια τους, αγκαλιά, οι μαμάδες, μια υπέροχη εικόνα, αυτό είναι ΠΑΟΚ, αυτό είναι ζουμουσού, αυτή η εικόνα η υπέροχη με ανθρώπους καθαρούς στη συνείδηση να πηγαίνουν να πανηγυρίσουν
να χειροκροτήσουν. Εγώ δεν αποδέχομαι τη λέξη φιέστα, δεν μου αρέσει φιέστα. Πήγαμε απλά να χειροκροτήσουμε αυτά τα παιδιά. Βοήθα μαέστρο σήμερα, γιατί πάλι είμαστε με το λαιμό Klein Mine, on the tag line with the Freud line. Η εικόνα λοιπόν, υπέροχη, πανέμορφη. Μια εικόνα με ανθρώπους που είχαν μπερδεμένα συναισθήματα, όπως όλοι μας. Απ' τη μία η χαρά για αυτή την ομάδα, το καμάρι για αυτή την ομάδα, η περηφάνεια για αυτή την ομάδα, για αυτά που πέτυχε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, για τον καθαρό πρωταθλητή, για τον γνήσιο, όχι τον μουσαντένιο, όχι τον αβαβά, όχι τον χάρτινο, όχι τον κύβδηλο, όχι τον ψεύτικο, όχι αυτόν που πήρε ένα κατσαρόλι και το περιφέρει στα μπουζούκια και προσπαθεί να πείσει και τον εαυτό του κιόλας ότι είναι αγνό και καθαρό. Γελάει όλος ο κόσμος μαζί τους και γελάνε, να ξέρετε, και κάποιοι από αυτούς που έχουν συνείδηση, διότι βλέπουν ότι αυτό το οποίο κατηγορούσαν τόσα χρόνια, τον γάβρο για το πρωτάθλημα επί Βάλνερ προδεκαετίας, το ίδιο ακριβώς έκαναν τώρα, πήγαν και πήραν έναν τίτλο στα χαρτιά. Περίμενα μία κάποια συστολή, περίμενα μία κάποια έστω ένδειξη ενοχής, ξέρω εγώ, κάποιες τύψεις, κάποιο τίποτα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Είμαι κλεπταποδόχος και δεν συμβαίνει τίποτα. Κάνω την κουκουβάγια από το βιβλίο πίσω στον οργανισμό, αυτή που κοιτούσα με το απλανές βλέμμα. Υπάρχει τίποτα, μια χαρά, όλα τακτοποιημένα. Ξαναγυρίζω λοιπόν στο Σάββατο. Βρεθήκαμε εκεί, το χειροκρότημα αυθόρμητο, το σύνθημα νάτι νάτι πρωταθλητές, να βγαίνει γνήσιο όπως πρέπει για αυτά τα παιδιά που μάζεψαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο 70 βαθμούς, έκαναν αυτό που έπρεπε, έκαναν το καθήκον τους, δεν λύγησαν από το ψυχολογικό βάρος, γιατί αυτό το πράγμα να πρέπει κάθε εβδομάδα να παλεύεις στις κόκκινες γραμμές να αποδείξεις, αυτό δεν αντέχεται. Τζούρες από τον καφέ για να βγει η εκπομπή, φίλε, σήμερα. Με γαργάρες. Δεν γίνεται με αυτό το βήγα. Και έτσι ήμασταν εκεί. Το όπλο, λέει, πρέπει να ήταν μαγικό, γιατί έκανε την ΑΕΚ Ολυμπιακό. Απλά. Απλά. Το ένα σύνθημα και το άλλο σύνθημα. Πρωτάθλημα, πρωτάθλημα, πρωτάθλημα μέσα στο γήπεδο και όχι στα χαρτιά. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ό,τι και να πούμε εμείς τώρα. Ό,τι και να πούμε εμείς. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την αλήθεια. Όπως η αλήθεια φάνηκε σε αυτό που έγινε και εχθές στα Γιάννενα. Πάει, αρπάζει ένα τρίμπαλο. Κυρσάβα, δεν σε είδαμε να βγεις πάλι. Πού είσαι να βγεις. Αλλά αυτός ήταν ο καημός σου. Έτσι, ο καημός σας. Μην πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Μην τυχόν και πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Θυμάστε τη δήλωση. Να ξέρετε, δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, το καταλάβαμε. Άρπα το τρίμπαλο τώρα μέσα στα Γιάννενα. Σας έχει παράσει ο κάθε πικραμένος χέρι φέτος. Και βέβαια έξαλλος, λέει, διαρροή. Αυτό είναι το ωραίο, διαρροή. Έτσι, σχεδόν διάρρεια. Δεν είναι... Είναι μια, η διάρρεια με τη διαρροή είναι πολύ κοντά. Εδώ όμως είναι διαρροή. Δηλαδή σπάνε κάποιες σωλήνες του Βαγγέλη και μετέφερε το εξής. Ως εκ θαύματος, γιατί αυτό δίνεται, παιδιά, κανονικά. Σε όλους. Γράψτε ότι ο πρόεδρος είπε αυτό. Είναι έξαλλος. Θα τους γαμπίβει πόλους. Τι διέρευσε λοιπόν και το είδαμε με τη μία σε όλα τα site. Ότι ο Βαγγέλης έστειλε, λέει, έξαλλος μήνυμα στην ομάδα. Κανονικά έπρεπε αντί να γυρίσετε να μείνετε όλοι εκεί, διότι δεν μπορεί να είστε παίκτες του Ολυμπιακού εσείς. Αντί να σας πούμε καλές διακοπές, θα σας πούμε να πάτε να πνιγείτε. Καλά ως εδώ. Κι όσοι. Καλά ως εδώ, να πάτε να πνιγείτε. Βεβαίως. Αν είναι να δώσουμε και καμιά τίποτα μπρατσάκια, τίποτα σωσίδια, τίποτα κουλούρες, ε. Να πάτε να πνιγείτε, λέει. Και πάμε παρακάτω, διότι μέσα στην τσαντίλα το άλλος,
που τον έχουν περάσει κολοφεράτζα όλοι, του ξεφεύγουν και κουβεντούλες. Και επειδή είναι και άμαθος σε αυτά τα πράγματα, ο κόκκινος, θα πούμε μετά για την κίτρινη και για τον πράσινο, μη στεναχωριέστε, τα έχουμε, εδώ τα έχουμε όλα. Λέει λοιπόν, να πάτε να πνιγείτε. Και ισχύει για όλους σας, παίκτες και προπονητές. Δεν κάνετε ούτε για χαρτιά υγείας. Όπα, 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 πώς έλεγε ο Σταυρίδης, ναρά, ναρά, λίγο χαρτί, λίγο νερό, δεν μπορώ, ναρά, λίγο χαρτί, τι χαρτί. Μια στιγμή λίγο, γιατί χρησιμοποίησες αυτό τον όρο, γιατί το χαρτί. Χαρτί δεν ήταν αυτό που σκότωσε τον προπονητή σας, που χαροπάλευε με τα σωληνάκια διασωληνωμένο στην εντατική. 42 τέρμενα, 52 μερόνυχτα. Έπαιζε ζάρια τη ζωή του με το χάρο. Τον κοιτούσε στα μάτια. Έβαζε το πόδι στη λίμνη του αχαίροντα πάνω στη βάρκα, στο βαρκάρι και του έλεγε να έρθω να μυρθώ. Κάτσε ρε περίεργε, του λέει, περίμενε να δούμε. Μια στιγμή, αλλά ρε τουρ στο θάνατο, το στείλανε το παλικάρι. Και χρησιμοποιείς ειδικά αυτό τον όρο. Πάλι καλά που δίνεις χαρτί από ταμιακή. Δεν κάνετε ούτε για χαρτί από ταμιακή. Εγώ κρατάω όμως το χαρτί, γιατί είναι έτσι μόδας. Δηλαδή, ένα χαρτί έπεσε ανοιχτό κορδέλα, να πούμε πάνω στην κουκούλα του άλλου. Κρατούσε μια το σαγόνι, μια τη μύτη, μια τα μάτια, μια το λοβό, μια το κολομέρι, μια την. Τη φτέρνα μου, να πούμε. Μία την κίστη κόκκιχα. Μία ταούλα. Μία πίσω το σβέρκο. Ε? Μια την αμασχάλα. Μια το δίχα μου. Το χαρτί είναι, παιδιά. Αυτό είναι της μόδας. Χαρτί άνοιξε και από εκεί ξεκίνησε όλο το πράγμα. Χάρτινο πήγε και πήρε ο άλλος. Τους κάναν το χαρτίρι οι πολιτικοί και οι δικαστές και τα μίντια συστρατευμένα. Χαρτίρι είναι καινούργια λέξη. Γι' αυτό λέμε και εμείς στην ΑΕΚ την πρωταλληλία συγχαρτηρήρτρια. Είναι καινούργια λέξη. Συγχαρτηρήτρια. Δεν μου βγαίνει από συγχαρητήρια. Μου βγαίνει άλλη λέξη. Γιατί, τι συμβαίνει. Γλώσσα λανθάνουσα λέει την αλήθεια μήπως. Συγχαρτηρήτρια. Πού ρε, πού πες το κανονικά ρε. Θέλω να πω συγχαρτηρήτρια. Συγχαρτηρήτρια. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, φίλε. Δεν μπορώ. Μήπως πρέπει να τα γράφω. Ε? Να τα γράψω χαρτί και καλαμάρι ρε μίμιδες. Πιο χάρτινο φίλε, μόνο το κομφετί δηλαδή. Μόνο το κομφετί. Χαρήκατε, εντάξει. Πανηγυρίσατε, μπράβο, έβγε. Και οι εφημερίδες βέβαια σήμερα, έπως λέει αυτά, πανάξι, παιδιά, έτσι να το λέτε συνέχεια. Συνέχεια να το λέτε. Μπροί, στο τέλος κάτι κάποιος να το πιστέψει. Κάποιος, δεν πειράζει. Όλα οκ. Okay. Ρε το μαρινάκι ρε. Δεν κάνετε λέει ούτε για χαρτιά υγείας του Ρέντι. 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 Are you ready to fight ρε μίμι. Ε. Πέσουνε λέει πόκα. Δύο κουρασάν και όσοι. Ποιο κερδίζει. Αυτό ένα μηδέν θα σου πω εγώ. Οκ. Okay, πέρα. Ποιο κερδίζει από τα δύο. Ξέρεις τα δύο κουρασάν. Πέσουν χαρτιά ρε. Ποιο κερδίζει. Τα δύο κουρασάν. Αυτό λέει μερέντα. Να σου πω κάτι. Αυτού δεν θες να τους φύγεις το χέρι που το έχει σκεφτεί. Δηλαδή δεν θες να πεις φίλε, είχες πάρει κάτι ας πούμε. Δηλαδή είχες πάρει το στραβό το δρόμο, είχες πάρει το τραμ, την υποθαλάσσια. Ε! Είχες πιει κάτι. Α! Τώρα που είπα είχες πιει κάτι. Μύρισε λίγο ψαρίλα στο στούντιο. Με βουλωμένη μύτη με βέβαια, αλλά ξέρετε είναι μερικές μυρωδιές που κερδίζουν τα πάντα. Η ψαρίλα, δηλαδή τελειώνει η λαϊκή στο πατρικό μου εκεί στην Τούμπα. Σάββατο τα μαζεύουν και μυρίζει από το Σάββατο πρωί μέχρι την Κυριακή το πρωί μυρίζει. Και μυρίζει το ψάρι, φίλε. Τα κερδίζει όλα το ψάρι, ρε. Μην μυρίζεις. Το ψάρι είναι μια μυρωδιά πολύ δυνατή. Έτσι. Πάρα πολύ δυνατή. Επίσης πολύ δυνατή το πιπέρι, φίλε. Στις πιπεριές όταν κάνεις γεμιστά. Νούμερο 2 νομίζω. Αλλά. Το ψάρι τα καλύπτει τα πάντα. Βγαίνει το ψάρι και τους κάνει χειρονομίες με τα λέπια. Να ρε, να, εγώ, η δική μου μυρωδιά. Τώρα λοιπόν που είπα ψάρι, αδερφέ μου, θυμήθηκα αυτό το ψαρούλι, πώς το λένε αυτόν που είναι μία στο Κουκουέ, μία στο ΣΥΡΙΖΑ, μία στο Κουβέλι, τώρα στο ποτάμι, έναν από αυτούς τους τροφαντούλιδες που κάθονται στα έδρανα της Βουλής
ψηφίζουν μνημόνια, τρώνε τα λεφτά του Κοσμάκη, βεβαίως αφού υπάρχουν μαλαμπίμπιδες που τους ψηφίζουν, και τόλμησε στο στοματάκι του να πιάσει τον ΠΑΟΚ, τον κόσμο του, την ιστορία του, την παράδοσή του, την αξιοπρέπεια ανθρώπων και να πει κουβέντες. Ψαριανής, ψάρακας, ψαρούλης, ψαρόπουλος, ψαρόγλου, ψαριανίδης. Ξέρετε ποιος είναι αυτός ο κύριος που μίλησε απαξιωτικά και προσβλητικά, λιδωρώντας τον κόσμο του ΠΑΟΚ? Ξέρετε, ο κύριος αυτός λοιπόν έγραψε ένα στίχο για το συγχωρεμένο τον Πανούση, και μάλιστα δεν το ήξερα εγώ, μου το είπε ο Μπάτμαν πριν. Αυτός που τώρα κάθεται, στρογγυλοκάθεται και τρώει τα ωραία λεφτά χωρίς να κάνει τίποτα απολύτως, απλά δούλος ψηφίζει τα δυσβάσταχτα βάρη για τον ελληνικό, για τον απλό Κοσμάκη. Αυτός λοιπόν που κάθεται στα έδρανα της Βουλής είχε γράψει στίχο για τον Πανούση. Γράφει και στίχους ο Λεβέντης. Αχ, στις Βουλής τα έδρανα, εγώ να έκλανα. Συγγνώμη, δεν τη λέω ποτέ αυτή την κουβέντα. Τη θεωρώ πάρα πολύ άσημη για να ακούγεται στον αέρα. Στις Βουλής τα έδρανα, αχ, εγώ να έκλανα. Έγραφε ο κύριος Ψαριανός. Αυτός που έπιασε τον ΠΑΟΚ στο στόμα του έλεγε αυτή την κουβέντα. Πήγε, κάθισε μια χαρά στις Βουλής τα έδρανα, έτσι. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο, γιατί σημασία δεν έχει τι λέει κάποιος. Ποιος είναι αυτός που το λέει? Πόσο σημαντικός είναι? Τι ιστορία έχει? Τι έχει παρουσιάσει, ας πούμε, στη Βουλή? Να ακούσουμε ένα στιγμιότυπο. Το ηχητικό είναι από την εκπομπή, μια εκπομπή ό,τι να είναι, έτσι. Το ηχητικό. Ακούστε λίγο. Άνοιξε το φουλ. Ο Γρηγόρης Ψαριανός την ψηφοφορία της Πέμπτης καλείται να ψηφίσει. Η ψηφοφορία, θυμίζω, είναι ονομαστική. Ένας κύριος ή κυρία από το Βήμα αναγγέλει τους βουλευτές το όνομά τους για να σηκωθούν να πούνε το πείμα τους, να πούνε την ψήφο τους. Έτσι έγινε και με τον Ψαριανό. Ο οποίος νυφάλιος όσο ποτέ απαντά. Ψαριανός Γρηγόριος. Δουλεύει αυτό? Δουλεύει. Όχι σε όλα. Εκτός από το 70 και 71. Όχι σε όλα, εκτός από το 70 και 71, ναι. Ξανά σε παρακαλώ πάρα πολύ, μία επανάληψη. Όχι σε όλα, εκτός από το 70 και 71. Όχι σε όλα, εκτός από το 70 και 71, ναι. Καταρχήν, ηρωίδα η πρόεδρος που κατάλαβε τι είπε. Δηλαδή, συγγνώμη, βάλτο ξανά σε παρακαλώ και άσε και να ακουστεί και μετά που λένε τα παιδιά. Δουλεύει. Όχι σε όλα, εκτός από το 70 και 71. Όχι σε όλα, εκτός από το 70 και 71, ναι. Όχι σε όλα, εκτός από το 70 και 71. Το άσπρο το άλογο, σμούρφε. Συγγνώμη, κάτι μπορώ να αφήσω σου πίσω κάθισμα. Μια μπιεστή και μια μπιζέ. Αυτός ο συγκεκριμένος κύριος λοιπόν που πήγε μεθυσμένος στο ναό της Δημοκρατίας, εκεί που κρίνονται οι τύχες οι δικές μας, των παιδιών μας, των πατεράδων μας, των παππούδων μας, που πήγε έτσι λοιπόν, αυτός που έγραψε το στίχο που σας είπα πριν, να μην το πω ξαναπώ δεύτερο, η εκπομπή έχει κλάση, αλλά γράφτε με ήττα, όχι με ψιλογιώτα. Αυτός λοιπόν ο κύριος έπιασε στο στόμα του τον ΠΑΟΚ, την ιστορία του, τα λίγα πρωταθλήματα που έχει πάρει, γιατί αν ήταν διαπλεκόμενος δεν θα είχε πάρει αυτά που έχει πάρει, θα είχε πάρει αυτά που έχουν πάρει άλλοι. Αλλά όπως είπαμε, εμείς έχουμε μια διαφορετική νοοτροπία και κουλτούρα. Ας έκανε μια βόλτα ο συγκεκριμένος κύριος, αλλά πού να ζυγώσει, δεν μπορείς. Άμα είσαι μέσα στο σύστημα, πώς να αντέξεις όλο αυτό. Το Σάββατο λοιπόν η εικόνα ήταν υπέροχη. Βρεθήκαμε εκεί για να χειροκροτήσουμε τα παιδιά. Και αυτό κάναμε. Εσύ λοιπόν... Ξαναλέω, ηρωίδα, δεν ξέρω ποια είναι η πρόεδρος της Βουλής, που λέει ναι, μάλιστα, εκτός από το 70 και 71. Φοβερό. Είναι αυτό που λέω εγώ με τους οδοντογιατρούς, που καταλαβαίνει ο οδοντογιατρός μου τι της λέω.
που στείλει, πώς πάει, τι έγινε, μας κλέψαν το πρωτάθλημα. Μα ναι, δίνε τώρα, λέει, βεβαίως, ναι, με γιατί χαρτοτενία, λέει, και τα λοιπά. Και... μα ναι, και η Άγγλια δεν βγήκε να ξαναπαίξει. Τι τρομοκρατημένη, λέει, και μαλαμπίπιπ. Αυτό είναι, έτσι, χάρισμα. Η μένοδο του γιατρή να καταλαβαίνουν τι λες, οι με φαρμακοποιοί να βγάζουν τον παλμογράφο που είναι νεκρός, είναι μια ευθεία και βγάζει το φάρμακο των γιατρών τα γράμματα. Δηλαδή, άλλο θαύμα της φύσης. Του πας, λες, θα το βγάλει αυτό, είναι μια μπουτζούρα. Δηλαδή, ο Θάνος που είναι 2,5 κάνει έτσι με το μολύβι και είναι ίδιο πράγμα. Τιμούμε το επάγγελμα των γιατρών. Σώζουν ζωές οι άνθρωποι, αλλά ό,τι αφορά, ας πούμε, την καλλιγραφία. Είναι από εκεί νομίζω πρέπει να βγει το μουμπίμπιπ καλλιγραφία. Ό,τι να, ένα ισιάδι. Σαν να έχει περάσει μια κότα μέσα από λάσπη και μετά πέρασε από το χαρτί από πάνω. Και βλέπεις, το παίρνει ο φαρμακοποιός, το κοιτάει και τώρα θα μου πει, καλά ρε φίλε, με δουλεύεις. Έφερες την ευθεία γραμμή, έφερες μια σερπαντίνα με στυλό. Με μπέζεις, με λιδωρείς. Πες με τα νεύρα μας, υπάρχει κάπου μια κρυφή κάμερα. Νομίζω ότι έχουμε χρόνο για χάσιμο ρε παλιωμάλα μπιπιπ. Τη συμφορά που ήρθες εδώ να παίξεις με τα νεύρα μας γελίε. Για να ξεκινήσει μια φοβερή καυγαδούμπα. Επειδή πες μετά ρε το βλέπει. Αχα, γλουκοφάς των χιλίων. Έχουμε για να δω λίγο. Βεβαίως, Τζάρντιανς, ναι. Μια Βικτόζα, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Α, και ένα μάξιμο, δεν μάξιμο, βεβαίως. Α, να, αυτό είναι για το, α, για το βήχα, ναι, 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 βέβαια. Και ένα συνεκόντ. Φιλέ. Μπορούμε να σκορπίσουμε λίγο στάχτη στο έδαφος να μου διαβάσει το μέλλον. Μπορείς να μου πεις λίγο το φρέντο καπουτσίνο από το κατακάθι. Να ξέρω τι μας ξημερώνει. Πώς βρέθηκα εκεί, το χασα. Α, ναι, έλεγα που κατάλαβε η πρόεδρος βουλής. Και εδώ δεν μπορώ να μην μνημονεύσω το ανέκδοτο. Δεν μπορώ, είμαι υποχρεωμένος, αναγκάζομαι. Ξεπηδάει από μέσα μου σαν ένας πίδακας, σαν μια λάβα ηφαιστείου στη Χαβάη. Ξέσπασε, λέει, ακόμα ένα ηφαίστειο εκεί πέρα. Τα ηφαίστεια τους κάνουν χαβαρέ. Εκεί δεν μπορεί να πεις ηφαίστειο η έδρα. Σε παίρνουμε τα. Έτσι, με τις λεμονόκουπες. Ρε μαλαμπίπιπ, κατεβαίνει η λάβα και μας πνίγει τα χωριά, αργελίε. Και εσύ λες ηφαίστειο, η τάδε έδρα, ας πούμε, άσου που ηφαίστειο είναι μόνο η Τούμπα. Λέω τώρα όμως, το ανέκδοτο, πηγαίνουν δύο αλκοολικοί στο γιατρό. Υπουργή, πέμπει. Πέμπει, είμαι του γιατρού. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό το πράγμα με το παιδί. Ανεβαίνω στο ιατρείο, λέω ο γιατρός, παιδιά, συγγνώμη, είστε ένα βήμα πριν τον όλεθρο, λέει. Έχετε, αν συνεχίσετε έτσι, έχετε αντίστροφη μέτρηση, πεθαίνετε. Το σηκώτη σας έχει, είναι σαν χαρτοκοπτική μανίνα. Είστε σοβαροί, ρε. Εντάξει, τι ποτηράκι, ρε, μπίπιδες, λέει. Που άμα σας κάνω αλκοτές, θα βρούμε λίγο αίμα μέσα στο αλκοόλ σας. Τέλος, λέει. Μαχαίρι! Το κόβετε, αν θέλετε, λέει, να είστε μια ελπίδα να ζήσετε. Κατεβαίνουν στεναχωρημένοι κάτω και οι δύο. Ο ένας ο πιο μάγκας λέει, άκουγε, τι θα κάνουμε. Θα κρύψω, λέει, το μπουκάλι του τελευταίου με το βίσκι, θα το κρύψω, λέει, πίσω σε ένα από τα δυο χέρια. Άμα εσύ βρεις το χέρι που δεν έχει το μπουκάλι, πάει να πει ότι είναι της μοίρας μας γραφτό. Να κόψουμε το πιωτή. Αλλά όμως λέω, βρεις το χέρι με το μπουκάλι, τότε είναι σημάδι. Σημάδι από την μοίρα ότι θα συνεχίσουμε το ποτό. Εντάξει! Έχει ναι, φίλε, όμως το ναι, εντάξει, συμφωνώ. Έτοιμος! Κρύβει αυτός, βάζει το μπουκάλι στο ένα χέρι, τα βάζει πίσω από την πλάτη τα χέρια. Πάμε! Λέω, λέει, το αριστερό, λέει ο ψηλός. Και λέει ο άλλος, συγκεντρώσου. Έτσι που λέτε. Ω, σε παρακαλώ ρε φίλε. Άλλη μία λίγο αυτόν έτσι. Αυτό που μας έπιασε στο στοματάκι του λίγο έτσι να το χαρώ. Έλα λίγο. Έλα. Να χαρείς. Νυφάλιος όσο έτσι. Ποτέ απαντά. Σαριανός Γρηγόριος.
Δουλεύει αυτό. Δουλεύει. Όχι σε όλα. Εκτός από το 1971. Έτσι. Γεια στο στόμα σου, ρε Λεβέντη. Δουλεύει αυτό. Δουλεύει. Όχι σε όλα. Εκτός από το 1971. Έτσι, έτσι. Μου θυμίζει κάτι ηλικέ ταινίε που λέει πόσο χρόνο είσαι. Είμαι 45. Πόσο. Τέλεια. Αυτή λοιπόν. Περιμένω όχι αγωγές μηνύσεις από τον επίσημο ΠΑΟΚ. Όχι ούτε καν μέχρι να πατήσει μαύρο χιόνι. Να είναι το χιόνι πουά, σαν τα 101 σκυλιά δαλματίας. Άσπρο με μαύρες βούλες. Άσπρο με μαύρες βούλες. Αυτό. Μπαίνουμε σε εβδομάδα που θα συζητήσουμε φυσικά για το κύπελο, για τον τελικό, το Σάββατο. Διαφωνώ με όσους λένε ότι πάμε να δώσουμε απαντήσεις. Δεν κατάλαβα ποιος μας ρώτησε. Ποιοι είναι αυτοί που μας ρωτάνε. Και το λέω το ποιος μας ρώτησε τώρα που δεν είναι ανοιχτές γραμμές. Εκτός ασφαλούς, γιατί μετά ξέρω τι θα γίνει. Ποιος μας ρώτησε. Αυτοί μας ρωτάνε, οι ψεύτικοι. Αυτοί που ατίμασαν την ίδια τους την ιστορία. Που βάλαν λεκέ, κοιλίδα. Αυτοί που πέσαν δύο φορές για να γλιτώσουν τα χρέη. Παίζαν με τη Ραφίνα, με την τραχανοπλαγιά. Ε, αυτοί μας ρωτάνε. Αυτοί μας ρωτάνε. Χωρίς κανένα άγχος. Μπείτε παιδιά και παίξτε την μπάλα σας. Αυτό ζητάμε από σας. Και φέρτε το κύπελο. Αυτό ήταν και η επιταγή και η προσταγή και η απέτηση και η παράκληση, πείτε το όπως θέλετε, στο σύνθημα. Ο μεγάλος Αλεξάνδρα Πρίγιοβιτς, δικαιότατα πρώτο σκόρερ, πρώτη είναι και η ομάδα στη βαθμολογία με 70 βαθμούς, με έναν αγώνα λιγότερο. Μ' αρέσει που οι αντίχριστοι, δηλαδή να καταλάβεις πόσο ανέντιμοι είναι στις βαθμολογίες, μας βάζουν ότι έχουμε φάει συν 6, 7, 8 γκολ. Πόσα είναι αυτά από τις τιμωρίες. Και βλέπω κάπου 19 γκολ, λέει παθητικό. Μας βάλαν ότι έχουμε φάει και αυτά τα γκολ τα βάζουν στη βαθμολογία κανονικά, φίλε. Πέρα από την ψεύτικη βαθμολογία που φαίνεται η κλοπή της πεντηκονταετίας, βάζουν ότι ο Πασχαλάκης έχει φάει όλα αυτά τα γκολ. Κανονικά. Χωρίς καμία εδώ. Ούτε εδώ ούτε εκεί. Δεν πειράζει. Αλεξάνδρε Πρίγιοβιτς. Σου λέω αυτό που σου είχα πει εκεί γύρω στις αρχές του χρόνου. Όταν σε βρήκα στην πλατεία Αριστοτέλους να πίνεις τον καφέ σου. Αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που γυρίσαμε και το βιντεάκι που λες, πάω ξούμου σου, βλέπεις το ζούμου σου, πόσο γούρι φέρνει. Η θετική άβρα ανθρώπων. Δεν το λέω για μένα προσωπικά, γιατί είμαστε μια μεγάλη παρέα. Δεν είμαι μόνος μου. Μόνος μου χαίρομαι πολύ. Τα λέω και στο σπίτι μου, στον τοίχο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που είναι κοντά στο ζούμου σου, που το ζουν, που το έχουν κάνει βίωμά τους, που το κάναν τατουάζ κάποιοι από αυτοί, ο διδυμοπατέρας τελευταίος. Πάμε στην αιμοδοσία και όσοι σηκώνει το μανίκι μου δείχνει ένα μεγάλο δικέφαλο και από πάνω ζούμου σου, αδερφέ. Μπήκε σε μια πολύ κλειστή γκάμα ανθρώπων. Μαζί με τη Λιάνα, μαζί με το Σωτήρη, μαζί με τον Γιώργο τον Τρελάρα, τον ζούμου σου, μαζί με την Αναστασία, άνθρωποι που αποτύπωσαν επάνω στο δέρμα τους την αγάπη, την αφοσίωση, στα ιδανικά που πρεσβεύει το ζούμου σου. Αυτό το οποίο είναι η δική μας κοσμοθεωρία. Άλλος τη δέχεται, άλλος την απορρίπτει, δεν τη γουστάρει. Okay, εμείς αυτοί είμαστε. Και είχε πολλούς τέτοιους το Σάββατο. Πού να το φτάσουν αυτό, τα χαμόγελα των παιδιών. Πού να μπορέσουν να το αγγίξουν. Τα πιτσιρίκια που πλημμύρισαν στο τέλος τον αγωνιστικό χώρο. Και οι μπαμπάδες παίκτες που πήραν περήφανοι τα παιδιά τους. Στην Εγκατακύρια είναι ιστορίδια, εσείς που είστε ζωντανή ιστορία για την ΑΕΚ. Σεβόμαστε τους παλέμαχους. Κλαίγατε γιατί, από συγκίνηση ή κλαίγατε επειδή η ΑΕΚ, η δική σας περήφανη ΑΕΚ, γιατί αυτή η ΑΕΚ τώρα είναι η ΑΕΚ 2014. Τέλος πάντων, έχει καμία σχέση με την περηφάνεια, με την προσφυγιά, γιατί εδώ πήρατε ένα πρωτάθλημα επειδή αφαιρέθηκαν, εκλάπηκαν βαθμοί από έναν αντίπαλό της. Είστε περήφανος γι' αυτό. Αν είστε περήφανος, οκ. Okay. Το Σάββατο λοιπόν ήμουνα εκεί στον ένα ναό, χθες το μεσημέρι, βίωσα μια πραγματικά μοναδική εμπειρία.
διότι πρώτη φορά στη ζωή μου, στις 47 μου, βάφτισα, έγινα νονός, το υπέροχο αγοράκι, το Στεφανάκο, ενός από τους πιο δυνατούς μου φίλους, από τους πιο καλούς μου φίλους, όταν λέω δυνατούς, δυνατές φιλίες, όχι ότι τρώει σπανάκι και είναι δυνατός και σηκώνει βάρη, του φίλου μου του Απόστολου του Μιχαλίτσιου, θέλω να ευχαριστήσω το εξής καταρχήν. Τους δύο ιερείς στην Αγία Βαρβάρα, τους δύο Παπαδημήτριδες, άσχετο πέρα από το ότι είναι ΠΑΟΚ, θα έλεγα την ίδια κουβέντα και αν ήταν και οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Γιατί μία φορά που βάφτισε ο Απόστολος έγινε αυτός νονός. Μία φορά που βάφτισα εγώ το γιο μου στην Αγία Βαρβάρα. Τρίτη φορά χθες που βάφτισα το γιο του Απόστολου. Και τις τρεις φορές, αλλά όχι μόνο στις δικές μας περιπτώσεις, γιατί έχω ρωτήσει και άλλους, ιερείς στο τέλος που πηγαίνεις και λες, παιδιά, τι σας χρωστάμε, τι οφείλουμε στο ναό, η απάντηση είναι τίποτα απολύτως. Αν θέλετε, ρίχνετε στο παγκάρι για το συσίτιό μας. Θα μπορούσαμε όμορφο και ωραία να πούμε, οκ, ευχαριστούμε πολύ και να φύγουμε. Δεν έτρεχε και τίποτα. Οι ιερείς λοιπόν δεν πήραν τίποτα για μία ακόμα φορά στην Αγία Βαρβάρα. Μιλάω για την Αγία Βαρβάρα. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλους ναούς. Έχω ακούσει διάφορα. Εγώ μιλάω για αυτούς, τους δύο. Ότι και τις τρεις φορές δεν πήραν φράγκο. Ρίξαμε ό,τι ρίξαμε στο συσίτιο. Αφήσαμε και τα φαγητά που περίσσεψαν και ρώτησα πόσος κόσμος θα φάει τώρα και μου είπε η υπεύθυνη εκεί ταΐζουμε σχεδόν κάθε μέρα 200 άτομα. Αυτό θέλω να πω. Επειδή τους παπάδες όπου τους βρίσκουμε τους σφυροκοπάμε όταν κάνουν κάτι στραβό και επειδή είμαστε φιλοκατήγοροι οφείλω να το επισημάνω και να το πω. Ήθελα να το πω. Συγκλονιστική εμπειρία, αν δεν έχετε βαφτίσει, να το κάνετε. Μόνο και μόνο που εκείνη τη στιγμή έναν άνθρωπο τον κάνεις χριστιανό, φαντάζομαι το ίδιο πράγμα πρέπει να νιώθει κάποιος που στη δική του θρησκεία. Έτσι δεν το λέω μόνο για τη δική μας, εγώ λέω για εμείς που είμαστε ορθόδοξοι. Ένιωσα κάτι πάρα πολύ δυνατό, ένα πολύ δυνατό συνέστημα να με κυριεύει τη στιγμή εκείνη που καταλάβαινα τι συντελείται. Αυτά ήθελα να σας πω. Κάποια στιγμή, γιατί έχω αργήσει να βγω από το διάλειμμα, γιατί είχα πολλά να πω και δεν πρόλαβα, κάποια στιγμή θα σας πω την ιστορία του πρώτου Παπαπάοκ και την ιστορία από τον καμπαναριό της Αγίας Βαρβάρας, γιατί μου την είπαν χθες οι ιερείς. Επίσης, συγγνώμη, άσχετο! Λιβάγια κόκκινη τίποτα που σμπρώχνει το Χουάντερσον αυτά, παιδιά! Όχι, έτσι! Δεν συμβαίνει τίποτα! Όχι, παιδιά! Ο Χαλίφης! Ο Ιβάνο, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, κύριε Ντέμι, δεν βγείτε να πείτε τίποτα. Ντέμι Νικολαίδη, εσύ που έκανες την πρώτη παπάντζα τότε με το 44, όλα καλά τώρα, έτσι. Όλα τακτοποιημένα, γνήσια, όλα οκ. Okay. Δεν πρέπει να πάρει κόκκινη κάρτα ο Λιβάγια και να μην παίξει τον τελικό. Α, όχι, ε. Πρέπει να παίξει. Ε, βέβαια, αμαρτία να πάει λυπήσει, ΑΕΚ. Έτσι είναι. Είναι που είναι σκασμένοι, δεν αλλάζουν δεύτερη πάσα. Αλίμονο. Κρίμα. Ο Κρίμας δεν είναι Λιθουανός μπασκετμπολίστας. Ε. Κρίμας Κουρτινάιτης. Ο Κουρτινάιτης βγαίνει φίλε και σε... Ε. Βγαίνει και σε πανιάρε παιδί μου. Ξέρω εγώ τον Κουρτινάιτης. Ο Κουρτινάιτης φίλε. Φοβερό έτσι. Φίλε διάλειμμα να έχεις δίκιο. Μπορώ να το πάω έτσι φίλε τρίωρο μα της. Τετράωρο. Θες να μιλάω μέχρι αύριο. Μέχρι αύριο. Και έχω και δίκα σήμερα. Αυτά. Πάω να κάνω καμιά γαργάρα. Γαργάρες κάνουμε μόνο εκτός αέρα εμείς. Στο μικρόφωνο γαργάρα ποτέ. Όλα, όλα. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Πάμε, 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 πάμε αδερφέ μου, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κούμποτ κινητό κληρώνουμε. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Μου γράφετε οπωσδήποτε μια καλημέρα, ένα ζουμου σου, μια παραγγελιά. Όχι και το ονοματεπώνυμο. 1-24 συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Πάμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δώσε! Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με, έτσι έτσι. Πάμε, πάμε. Γκρέμιστα. Άρε πίτσα. Όλα πια γκρέμιστα, γκρέμιστα.
Τρελή καρδιά. Εδώ είμαστε. Στο βόλεϊ δεν. Χάθηκε μεγάλη ευκαιρία κάτω. Στην πρώτη αναμέτρηση. Όμως πιστεύουμε αυτή την ομάδα. Μας έχει διαψεύσει πάρα πολλές φορές. Έχουμε κάνει άπειρες φορές εκεί πέρα μέσα break που λένε. Εδώ είμαστε. Κάντε το πάλι. Τρεις φορές πρωταθλητές είμαστε. Στη σειρά. Δεν τους φοβάμαι αυτούς. Απλά πρέπει να το πιστέψουμε. Πρέπει και η ομάδα να ανέβει σε σχέση με αυτό το παιχνίδι το τελευταίο. Αυτά. Πάμε να πάρουμε γραμμές. Ξαναλέω ότι κληρώνουμε σήμερα ένα κινητό τηλέφωνο Kubot από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Καταπληκτικό μαραφέτη μέσα από τα μηνύματά σας. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 βάζοντας μια καλή μέρα, ένα γεια σας. Όχι σκέτο το ονοματεπώνυμο, μας γράφετε ό,τι θέλετε και βάζετε και το ονοματεπώνυμο για να σας βάλουμε στην κλήρωση. Πάμε να πάρουμε γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι έγινε αγόρι μου, ζούμε σου, τι κάνεις. Αδερφέ μου, αδερφέ μου, καλή εβδομάδα, ζούμε σου. Άντε να δούμε ρε φελαράκι, θα με γουρλήσει ή όχι. Γιατί να μην ανατρέψουμε το 0-2 στο βόλεϊ, θα πάρουμε το κύπελο, ναι. Δεν χάνουμε την εμπιστοσύνη μας, αλλά και αλλά, λέω και αν ομιγέννητο χάσουμε αυτό το πρωτάθλημα, δεν σβήνει ότι αυτά τα παιδιά μας έδωσαν μοναδικές χαρές τρία συνεχόμενα χρόνια. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Τρεις φορές πρωτάθλημα. Δεν σημαίνει κάτι. Μόνο που τους χαλάσαμε πέρυσι την. Αυτό φίλε, άσε μην το σβήνει. Μην το σβήνει. Ναι. Τελείως. Αλλά είχε και τον κύριο Τσαλόπουλο που λέει τι ώρα θέλετε. Όχι, παλικαρίσια. Έτσι θα παίξουμε. Παλικαρίσια. Εγώ περιμένω απάντηση τώρα στου ψαριανού της Ήβρης, της Λιδωρίας, τα προσβλητικά. Για πες Κώστα μου. Δηλαδή ρε Κώστα, κάθομαι και σκέφτομαι. Αυτοί οι άνθρωποι. Πιάνουν ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι, δηλαδή πιάνουν στο στόμα τους, όχι μόνο τον ΠΑΟΚ, μπορεί να χρειαστεί και άλλη ομάδα ας πούμε. Καλά ρε, αυτοί δεν έχουν δηλαδή ντροπή τσίπα πάνω τους τίποτα. Όχι ρε, τι ντροπή. Καταρχήν αλλάζουν τα κόμματα, αλλάζουν τα κόμματα σαν τα πουκάμισα. Ναι. Πρώτον, δεύτερον, ο ίδιος που έγραφε υβριστικό στίχο για τη Βουλή και υποτιμητικό, πήγε και κάθισε εκεί τώρα φίλε και κονομάει το μισθό του μια χαρά. Άστονα. Και σου λέω να μαζέψουμε κανένα ψηφουλάκι από τους αεξίδες, να μαζέψουμε να μας ψηφίζει κανένας ταλέπορος. Έτσι. Γιατί οι άλλοι δηλαδή ο λαός στο ΠΑΟΚ δεν έχει ψήφους, δεν ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, δεν ψηφίζει ΠΑΣΟΚ. Πώς το βλέπουν όλοι δηλαδή, είμαστε σε ένα κόμμα δηλαδή. Πάνω απ' όλα εκεί φίλε. Πάνω εκεί το κέντρο, αυτό τους καίει. Ευτυχώς μας άνοιξαν τα μάτια, ξεφρακωθήκαν γρήγορα και ξέρουμε τι κάνουμε. Έλος πάντων. Να σε ευχηθώ αγόρι μου πάντα άξιος. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάντα άξιος, ό,τι επιθυμείς. Γιατί αυτό είναι πολύ μεγάλο μυστήριο. Εμείς τώρα την Κυριακή, πρόσεξε, βαφτίζουν τα παιδιά ενός κουμπάρωτος που τους πάντρεψαν, το αγοράκι. Και εμείς τώρα γρήγορα. Λέω, κοίτα να δεις τώρα, όλοι παοξάκια και τα παιδιά και τα κομπαριά. Λοιπόν, να κερδίσουμε και το κύπελο, να γίνει ο χαμός τώρα το Σάββατο. Κατάλαβες, θα πάρουμε και το κύπελο να το ευχαριστηθούμε. Άντε να δούμε ρε φίλε. Έγινε Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν, ζουμουσού αδερφέ. Σε φιλώ. Για το κινητό τηλέφωνο που κληρώνουμε σήμερα, μόνο μέσα από τα μηνύματα. Αύριο θα δώσουμε κρεατάκια μέσα από το τηλέφωνο και ό,τι άλλο έχουμε. Σήμερα για το κινητό από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης που έχει τρομερές προσφορές. Κάντε τη βόλτα σας από την Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό μέχρι 15 Μαΐου. Απίστευτες προσφορές. Όχι Black Friday, όχι μια μέρα μόνο. Συνεχόμενες μέρες τρομερά προϊόντα. Και Xiaomi και Kubot και Sony και τα πάντα όλα. Και Ροβέντα και τα πάντα. Ό,τι θέλετε θα τα βρείτε εκεί σε εκπληκτικές τιμές. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς το μάγο ρε. Πού είσαι ρε μορφή. Πού ξέρεις που είμαι ο μάγος. Όταν μιλάς με μάγο, γίνεσαι και εσύ μάγος. Κοίταξε, θα σου βάλω ένα στίχημα. Βεβαίως. Είσαι τελικά ή δεν είσαι. Είμαι ο μάγος της χαράς και του σνικόνου. Μάγος είμαι. Λοιπόν, φίλε, φιλάκου, σου πήρα καλοπροαίρετα τηλέφωνο. Δεν μ' αρέσει αυτό. Ξέρω που μένεις. Πού μένω. Εγώ μένω σε ωραίο σπίτι με λουλούδια όμορφα. Ξέρω. Και γεμίζω την καρδιά μου με τα ερωτόλεγα. Αγόρι μου. Γι' αυτό είσαι να πούμε ένα σεξουαλικό όν και σε ποθούν οι γυναίκες και κάνουν ουρές και σκίζουν τα ρούχα τους. Ψέματα λέω. Άκου φίλε. Περίμενε. Εγώ πήρα τηλέφωνο. Για να μιλήσω εγώ.
Για να μιλήσει εσύ. Μίλησε για μένα. Κοίταξε. Εγώ σήμερα, Κωστάκι μου, ναι, ναι, δεν θα μιλήσω για τα προβλήματά μου. Έχω άλλα να σου πω μέσα από την καρδιά μου. Ωραίο. Γίνεται και ζεμπέκικο. Να... Ναι, γίνεται και ζεμπέκικο. Λοιπόν, έχει μια μικρή καταληξία, ένα ρήμα. Ναι. Είσαι τραγουδιστής, έτσι. Πού και πού, το λαλάμε. Καλήφωνος. Εάν πεις το τραγούδι, θέλω να τα πω, τον Νταλάρα καλύτερα από μένα, εγώ θα σου δώσω το κύπελο φέτος και το χρόνο του πρωτάθλημα. Μπορείς να το πεις το τραγούδι αυτό, θέλω να τα πω. Που βεβαίως. Θέλω να τα... ναι, το πεις καλύτερα από μένα όμως. Δεν νομίζω. Συ φίλε, είσαι πολύ ψηλά, δεν μπορώ να σε αγγίξω. Μα τι σου λέω. Κοίταξε, όσες φορές επιχείρησα να πλησιάσω, να μιλήσω, να συναντηθούμε με τους αρμόδιους φορείς της αθλητικούς φορείς της Ελλάδος. Άσχετο με το θέλω να τα πω τον Νταλάρα. Ναι. Πήγαμε σε άλλο θέμα, λέω, άσχετο με το τραγούδι. Πες το τραγούδι, πες. Θέλω να τα πω χωρίς να με ρωτήσει. Το παίρνω από εδώ και πέρα. Άλλο η εξομολόγηση. Συνήθως αυτό κάνουν οι γυναίκες όταν τραγουδάω. Με συγχωρείς, με συγχωρείς. Ναι, όχι, βέβαια, με συγχωρείς εμένα. Έχω γράψει 500 τραγούδια. Μ' ακούσε, Κώστα. 500! Ναι, έχω γράψει, ναι. Αλλά ένα τραγούδι δεν μπορεί να το πει κανένας, ούτε ο ίδιος ο Καζατζίδης. Ο Καζατζίδης σίγουρα δεν μπορεί να το πει πλέον. Όχι, το Περιστέρι της Ειρήνης. Εκεί που βγάζει μια κορώνα. Λάμπει, λάμπει, από ψηλά, λάμπει στις καρδιές. Λάμπει σαν ήλιος, σαν Θεός. Λάμπει με στις ψυχές μας. Τέλειος. Αυτό κάνουν κάτω Λάμπει. Πρέπει να το πει ο Λάμπης Λιβγεράτος, φίλε. Σ' αγαπώ, γεια σου μάγε. Σε φιλώ. Οι διάλογοι είναι ομυρικοί, κυρίες και κύριοι. Και βγάλαμε κορώνα ψηλή με βραγνιασμένη. Έτσι να το πούμε αυτό, Κριστοκιώση. Χωρίς αναβολικά. Θα κατουρίσω φεύγοντας. Δεν ξέρω, δεν το πει κοντρόλ. Ναι, με το μάγο τα τηλεφωνήματα, φίλε, τα απολαμβάνω με όλη μου την ψυχή. Πήρε προχθές κάπου σε φίλο στον Νίκο και του λέει: είσαι ακόμα έξω? Ναι! Γεια σας! Μήπως γνωρίζετε? Καλώς την Τσουκνιά! Τσουκνίδα! Περίμενε! Έχω ανακοίνωση! Αν υπάρχει κάποιος που θέλει να κατέβει στην Αθήνα, στον τελικό, υπάρχει μαζί μας. Υπάρχει μαζί με την Τσουκνίδα και την παρέα του, υπάρχει καινή θέση μία στο αυτοκίνητο που θα κατέβει. Αρκεί βέβαια να έχει εισιτήριο, δεν του έχετε και το εισιτήριο. Μπορεί να έχουμε και εισιτήριο ένα ακόμα έξτρα, λογικά. Σήμερα θα μάθω. Γιατί είμαι ένας φίλος που ήταν να έρθει, τέλος πάντων, επειδή έχει πολύ σοβαρή υποχρέωση, μάλλον θα το αφήσει το εισιτήριο και θα το έχουμε εμείς. Μάλιστα. Ανακοίνωση λοιπόν. Τουν, τουν. Οι Πορτογαλάδες, Φλόρινα, πληροφορών. Όποιος θέλει, πραγματικά είμαστε τρία άτομα. Άμα θέλει κάποιος να έρθει μαζί μας, να είμαστε τέσσερις να κατέβουμε κάτω. Εγγυούμαστε εμείς ότι είναι αγνά παουξάκια, ωραίοι τύποι. Δεν νομίζετε δηλαδή πάντα να μπλέξετε πουθενά με κάτι περίεργους. Καμιάς και εσύ, οικογένεια έχουν όλοι και τα λοιπά. Εντάξει, και αυτοί που δεν έχουν οικογένεια δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλοί άνθρωποι. Μπορεί να μην προλάβανε, μπορεί να τραβιούνται έγκαιρα. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να σκέφτεται ό,τι νομίζει. Γιατί υπάρχουν και οικογενειάρχες που είναι περίεργοι. Έτσι, δηλαδή. Με έκοψε ο μαγιστή. Καλά, αυτό είναι φίλε, είναι χάρισμα. Το ξέρω. Για πες. Λοιπόν, ήθελα να πω, μήπως γνωρίζετε λοιπόν, γιατί το έλεγε αυτά εχθές αυτό στη Βουλή. Ο Ψαρούλης. Ακριβώς. Για πες. Πετάχτηκε το ζερί. Κάτω από την Βουλή, να πει και δύο κοτσάνες. Ας πούμε και δύο μαλαμπίδι. Όσο μπορούσε πιο νυφάλαιο ήταν,
τα είπε και ξανακατεύει την αυτή το μεζέ. Τέλεια. Ένα διάλειμμα μικρό κάνουμε. Ένα μικρό πάρα πολύ ωραίο. Μέσα σαν μεζικλίκι. Έτσι. Κάνουμε το ούζο, μισό λεπτό να πάω να τα πω ότι ξανάρχομαι. Μην φάτε όλο τον τζίρο. Οκ. Έτσι. Ρε παιδί μου, σου έχει τύχει στη δουλειά να πετάγει από το μαγαζί, λε παιδιά. Πάω να πιω ένα τσιπουράκι με τα παιδιά. Προσέχετε λίγο και θα ξανάρθω. Αυτό έτσι έφυγε από τη Βουλή, πήγε ήπια τα τσιπουρά του και λέει μαλάκα, πρέπει να ξαναγυρίσω γιατί έχω μια υποχρέωση. Πάω να ψηφίσω κάτι μνημόνια και έρχομαι, ρε παιδί μου. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, όμορφο και ωραία. Προχτές Κωστή πήγα με την κόρη μου στο γήπεδο, 2 χρονών έγιναν τα παφτίσια. Μπράβο φίλε. Της άρεσε, καθόταν τον έβλεπε τον αγώνα, πόλαζε και εκείνη η ΠΑΟΚ με τον δικό της τρόπο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το χάρηκα τόσο πολύ. Όποιος βρέθηκε το Σάββατο εκεί, σε αυτούς τους 20.000 ανθρώπους που βρεθήκαμε εκεί, όποιος βρέθηκε, αυτό που υπήρχε ήταν μια χαρμολύπη. Απ' τη μία μια χαρά για την ομάδα, απ' την άλλη μέσα μια πικρία για αυτό που μας έκαναν. Αυτό το βλέπα στα μάτια όλων. Η δική μου αίσθηση ήταν, δεν ξέρω. Λοιπόν, την πήρε αγκαλιά για λίγο Βιερίνη όταν πέρασε από την ένα να ανέβει προς τα πάνω. Σώπα ρε φίλε. Σώπα ρε φίλε. Πέρασε, είχε βγάλει την μπλούζα και κάποια στιγμή άνοιξε την πόρτα και ανέβηκε προς την ένα, προς τα εκεί. Ναι. Εκεί ήμασταν εμείς. Μπράβο, μπράβο. Την κράτησε αγκαλίτσα για λίγο. Αυτό. Δεν πρόλαβα να την φωτογραφίσω γιατί την πήρε και την άφησε γιατί γινόταν χαμός. Θα τύχει άλλη φορά, μη στενοχωρήσεις. Ήταν όλα καλά. Έγινε Μανώλη, σε φερετώ. Λοιπόν, Κωστή, άλλη μια φορά, όποιος νομίζει ότι έχει... Το είπαμε και θα το ξαναπούμε. Κάπου ναι, οκ. Okay. Έτσι, έγινε, λοιπόν, σε φιλώ. Γεια σου Τσουκνιδούλα. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Ναι. Πάμε στον μεθ επόμενο, καλημέρα σας. Κούμποτ κινητό, κληρώνουμε. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι το όμορφο. Τι κάνετε? Εδώ. Εντύπωση, τα στραβά μάτια. Καλά αυτό, δεν το συζητώ. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Με λένε Τασούλα. Γεια σου ρε Τασούλα. Για πες. Πέρα από Πτολεμαϊδα. Πτολεμαϊδα έχω τραγουδήσει στην πρόζα του Κουτρούδη που έχει το καφενείο και το προπό του ο Φάνη. Ναι. Του Κουτρούδη του Γιώργου το μαγαζί, 2 χρονιές, 2 χειμώνες. 99. Γιώργο, το ξέρεις αυτό το μαγαζί? Τον άντρα μου ρωτάω γιατί εγώ δεν ξέρω. Πρόζα, μιλάμε τώρα 1999 όμως, έτσι. 2000. 99, εντάξει, δεν ήμουν και πολύ μικρή, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Σκαλοπάτια ανέβαινες, ωραίο, σαν μπουάτι ήταν το μαγαζί. Χόμουνα Σαββατοκύριακα. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία, πέρασε την Τολεμαϊδα. Έτρωγα στο μπράβο. Βόσπορο, ωραία πατάτα φούρνο. Ο Βόσπορος ακόμα υπάρχει, όντως, ναι. Τέλεια. Γύρω, ναι. Γύρω από Μοσχάρι μου είχε κάνει εντύπωση. Τόσο κόσμο που τάισε. Έτσι, ε. Ναι, ναι, όλο ναι. Ο άλλος έλεγε στο τραγούδι: θέλω να πιω όλο το Βόσπορο, λέει. Όλο το Βόσπορο, ακριβώς. Δεν μου λες. Ναι. Ξέρεις εσύ τι έπαθε ο Κομίνης? Ο Κομίνης. Ναι, που είπε ότι ήταν άρρωστος. Ο Κομίνης πάσα τα νερά της γυναίκας. Ναι. Τι... Γενικά, ρε παιδί μου, είχε μια αναμπουμπούλα, ένα φόβο, μια τσιρλία. Όχι, ξέρεις τι έπαθε. Για πες. Έπαθε επιλόχιο κατάθλιψη. Α, έτσι, ε. Η γυναίκα γέννησε, αυτός έπαθε κατάθλιψη. Αυτός έπαθε. Ξέρεις γιατί έπρεπε γιατί να θυλάσει, έπρεπε να τα αλλάξει. Βεβαίως. Είναι δύσκολα στον άντρα αυτό. Και ξέρεις γιατί άλλοι έπαθε. Άλλοι παίρνουν άδεια. Βεβαίως. Νέα μήνες. Βεβαίως. Γιατί... Ναι, γονιού άδεια. Γιατί ήταν οι γυναίκες. Γονική, βεβαίως. Ξέρεις γιατί έπαθε επιλόχιο κατάθλιψη. Ακριβώς. Επειδή αυτό. Στο στρατό ήταν επιλοχίας. Α, είδες, ωραία, το βρήκες. Μπράβο, ρε. Άρε, άρε, Κώστα, μπράβο, μπράβο. Και είναι και αστυνομικός, λέει. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός θέλει να προφυλάσει το νόμιμο, το συμπολίτη μας, το δίκαιο να υπερασπίζεται έτσι τη δικαιοσύνη. Έτσι. Μπράβο, έβγε, ρε παιδιά. Και μπαίνω, ναι. Κι εγώ έχω μία σχέση με την αστυνομία. Βεβαίως. Πηγαίνεις, παρουσιάζεσαι μια φορά στο τόσο, στο τμήμα, σαν το Βαγγέλη. Τον είχα τόσα χρόνια, τώρα είναι στη σύνταξη. Έτσι, ε. Έτσι. Μπαμπάς. Ο άντρας μου. Ο άντρας σου είναι τόσο μεγάλος, ο άντρας σου. Βγήκε στη σύνταξη. Δεν είναι και πολύ μεγάλος, δεν είναι σαν την Πελοπόννησο, εντάξει, είπαμε. Αλλά αυτοί, ξέρεις, παίρνουν νωρίς σύνταξη. Μπράβο, ναι. Βέβαια, είναι άλλες συνθήκες. Άλλες. Ναι, ναι, ακριβώς. Ωραία, ρε Τασούλα. Τουλάχιστον τα ξέρουν κάποιοι. Λοιπόν, το τηλέφωνο μου τελειώνει σε 4:36. Σήμερα την κάνουμε την κλήρωση μόνο μέσω μηνυμάτων. Μόνο αλήθεια. Μέσω SMS. Καλά, δεν πειράζει. Εντάξει, μιλάγε μου. Ωραία. Έγινε. Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Γεια σου, Τασούλα. Γεια σου, Τασούλα. Το κάνουμε μέσα από τα μηνύματα σήμερα. Όπου δεν γράφεται μόνο ονοματεπώνυμο, γράφεται FM, αφήνεται κενό και το στέλνετε στο 54526. Κινητό υπέροχο, πάνω από 100 ευρώ η αξία του. Κινητό Κούμποτ από την Electronet. Παμπουκίδη Νικολαίδη, Ανδρέα Παπαδρέω 10 στο Κορδελιό. Ναι, γεια σα! Καλή σα ημέρα. Γεια σου, Γιώργο! Γιώργο! Αν στείλω περιστέρι με μήνυμα,
Ναι. Παίρνω μέρος στην εκδήλωση. Εξαρτάται. Είναι από αυτά τα έξυπνα που όταν έχεις μαύρο αυτοκίνητο ρίχνουν άσπρη κουτσουλιά και όταν έχεις άσπρο αυτοκίνητο ρίχνουν μαύρη κουτσουλιά. Έχει τα άτομα. Πώς το καταλαβαίνουν, ρε Γιώργο, αυτό και ρίχνουν αντίθετο χρώμα. Ε? Τι πονηρά είναι. Τι πονηρά είναι τα Περιστέρια, ρε φίλε. Απίστευτο πράγμα. Λοιπόν, καλά δεν βρέθηκε εκεί κανένας στα Γιάννενα, κανένας φύλαθος που πάει να πετάξει μία. Σερπαντίνα. Ναι, να μην πετάξει μία. Ναι. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδιά. Καλά, δεν σεβαστήκεται καθόλου. Και πόσα λεφτά έδωσε ο κύριος Ιβάν ή ο Πάοκ στο Βελίδι να κάνει αυτές τις αποκρούσεις. Ναι. Να μην μπορούν να σκοράρουν. Ντροπή. Ντροπή. Όχι, εδώ πρέπει να βγει ο Χιμέρας να πει καλά. Επιτρέπεται να υπάρχει τέτοια αντίσταση και στον Ολυμπιακό εκτός την ΑΕΚ από ομάδες να τολμούν να θέλουν να κερδίσουν. Τι γίνεται, ρε. Μ' άρεσε η ανακοίνωση του χοντρού. Τους είπε να κάτσουν εκεί πέρα. Να πάνε να πνιγούν. Να πάνε να πνιγούν, επειδή έβρεχε μπόλικη. Έτσι, μπόλικη. Και το φοβερό, ούτε για χαρτιά υγεία στο Red. Χαρτιά, παιδιά, με τα χαρτιά, λίγο προσοχή. Ο άλλος κόντεψε να πεθάνει με τα χαρτιά. Σε παρακαλώ πολύ. Όχι, τι γίνεται, Πανάγια. Και λες καμιά φορά μετά, βλέπεις αυτό το παιχνίδι και λες, γιατί ρε Θεέ μου, γιατί. Δεν υπάρχει γιατί. Συστρατεύτηκαν όλοι, εμείς κοιτάμε να το ρίξουμε στην Παλαβή, γιατί είπαμε εμείς θα τους τρελάνουμε. Δεν μας τρελάνουν αυτοί. Όπως συστρατεύτηκαν όλοι, το είχε πει ο Μπάρμπας. Δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, τέλος. Σχέδιο, όποιος δεν το βλέπει εθελοτυφλή ή είναι μέσα στον κόλπο. Και αυτός. Όπως είπε και το φλεράκι ο Τσουκνίδης, η καλύτερη ατμόσφαιρα εδώ το Σαββάτο και ειδικά το τελείωσε το παιχνίδι και μπήκε τα πιτσίρικα μέσα. Συγκλονιστικό. Τρέχανε με την μπάλα να βάλω και θα σε εκείνο το κοριτσάκι με τη φόρμα που φορούσε η τρεχευτή. Μπροστά και την κυνηγούσαν οι άλλοι και λέει πετάκεται ένας στην 7 και λέει κοίταρε από τώρα λέει κυνηγάρε τη γυναίκα. Ήταν πολύ μικρό κοριτσάκι και ήταν πιο γρήγορα απ' όλα. Ναι, είχε διαφορετικό χρώμα κιόλας και την κυνηγούσαν οι άλλοι πιτσιρίκια πίσω τα αγοράκια. Λέω δες, άλλη, η γυναίκα πάει μπροστά και άντες την κυνηγάνε να πω μικρή ηλικία. Εντάξει, είχα συναντηθεί έξω με την γυναίκα του Διαβίνη και την κόρη του και ήταν η άλλη, ήταν η ανιψιά του. Ένα άλλο κοριτσάκι. Αυτή που πήρε αγκαλιά νομίζω ήταν η κόρη του, η κορούλα του ήταν. Ήταν η κόρη του, μπήκε μέσα και η ανιψιά του. Και οι δύο φορούσαν τη σκάφη πίσω από την κατώση και η γυναίκα του. Ωραίες στιγμές στο Σαββάτο. Πολύ ωραίες. Παιδιά, αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Τι να σας πω. Να δώσω συγχαρητήρια τον κόσμο ο οποίος ήταν την Κυριακή στο Παλατάκι παρά την πίκα τη μεγάλη που δεν κάνανε το παραπικρό. Μπράβο. Έτσι θα θέλω ρε παιδιά να είμαστε. Και έτσι θα είναι. Έτσι θέλω να είμαστε. Και έτσι. Φιλιά πολλά. Γεια σου Γιωργάρα μου. Γεια σου Γιωργάρα μου. Δεν το συζητώ. Η πάντα δυνατή στιγμή ο Αντελίνο με τον Γιαννάκη μας, με τον κύριο Λουκά που είναι εκεί πάντα έσκυψε. Του έδωσε τη φανέλα, τον αγκάλια, στο φίλησε. Δεν χρειάζεται. Αυτό είναι. Η οικογένεια, οι τρεις γενιές που είδαμε να πηγαίνουν το Σάββατο, να χειροκροτούν. Εμείς νιώθουμε καθαροί, νιώθουμε εντάξει με τον εαυτό μας. Μπορείτε να το πείτε όλοι οι υπόλοιποι αυτό εκεί πέρα κάτω. Τον έναν αλλάξαν τον νόμο 100 φορές για να μην πέσει κατηγορία ο πράσινος. Ο κόκκινος τα έχει σαπίσει όλα τόσα χρόνια. Η κίτρινη φέτος πήγε και έκανε αυτό που κορόιδευε τόσα χρόνια. Πήρε ένα τίτλο στα χαρτιά. Πανηγυρίζουν και σε κάθε ευκαιρία βγαίνουν να πούν: είδατε! Εμείς οι πιο άξιοι, εμείς οι πιο καλοί. Για την ομάδα μπάσκετ, είπε κανένας τίποτα για την ομάδα μπάσκετ σας. Ρωτήστε λίγο τα παιδιά πώς νιώθουν αυτοί, γιατί το πήρανε μέσα στον αγωνιστικό χώρο αυτοί οι μπασκετμπολίστες σας. Για ρωτήστε τους λίγο, μαζί γλεντούσατε χθες. Παιδιά, πώς νιώθετε όταν παίρνετε ένα πρωτάθλημα πραγματικά άξια, τους είπε κανένας τίποτα. Ε, αλλά πού να καταλάβει, τέλος πάντων. Πάμε, καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα, ρε Κώστα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Αντισιτζούνε με τι. Έλα, αντισιτζούνε, έλα, αγοράκι μου. Έλα. Λοιπόν, τελείωσε και φέτος η χρονιά. Ακόμα ένα μάτσο έχουμε. Κάτσε. Όχι, ε. Για το πρωτάθλημα, λέω. Ναι, καλά, εντάξει. Ναι, η χρονιά τελειώνει το Σάββατο το βράδυ, φίλε. Εντάξει, τώρα ο μεγάλος στόχος της ομάδας δεν φτάνει πρωτάθλημα. Όχι ότι τα κύπελα τα έχουμε και σε κανένα τσουβάλι πεταμένα πουθενά. Σωστό και αυτό. Αλλά δεν περισσεύουν, αλλά εντάξει, ο μαστραφάς είναι μαστραφάς. Σωστό και αυτό. Τέλος πάντων, τελείωσε η αγωνιστική χρονιά του πρωταθλήματος. Εμένα η άποψή μου είναι και ότι βγάλαμε και λίγο με τα μάτια μας, με τα χέρια μας. Εντάξει. Τα λάθη μας τα επισημάναμε. Από την αρχή της χρονιάς, έτσι να κάνουμε, να έχουμε ρε παιδί μου και την διάθεση αποτρεπτική λίγο.
στο μυαλό μας μέσα, έτσι. Δεν διαφωνώ. Όταν κάναμε τα λάθη, τα επισημάναμε και εμείς σαν εκπομπή. Και στην αρχή που η ομάδα δεν τζουλούσε και έχασε τους βαθμούς. Αλλά πρόσεξε όμως, το πρωτάθλημα δεν χάθηκε από τους χαμένους βαθμούς με την Λάρισα. Έτσι έδειξε στο τέλος. Έτσι έδειξε στο τέλος. Όχι, όχι. Στο τέλος δεν χάσαμε από αυτό το πρωτάθλημα. Αυτό λέω. Έτσι φάνηκε στο τέλος. Αυτό λέω και εγώ. Αυτό λέω και εγώ. Το πρωτάθλημα στο τέλος μας κλάπηκε επειδή αφαιρέθηκαν οι βαθμοί. Ναι, οι βαθμοί αυτοί που χάσαμε με τη Λάρισα και με τη Λιβαδιά δεν ήταν αρκετοί για να χάσω το πρωτάθλημα. Το πω έτσι. Γιατί ναι, με το σερί το συνεχόμενο τους πήρα τους βαθμούς και ήμουν πρώτος. Μάζεψα τους περισσότερους βαθμούς. Σωστά. Ελπίζω σωστά ο καινούριος χρόνος, αγωνιστικός εννοώ, να μας βρει σοφότερους γενικότερα, όλους μέσα στον ΠΑΟΚ, να παραδειγματιστούμε και να αποφύγουμε τέτοιες λακκούβες να πούμε. Σωστό. Είναι πολύ διδακτική η χρονιά αυτή. Εντάξει, τελείωσε. Κυρίως πρέπει πια να καταλάβει ότι είναι τελείως μόνος του. Αυτό ήθελα να πω. Είπες την πιο σωστή κουβέντα, αδερφέ. Στον πόντο είσαι μέσα ακριβώς. Είναι διδακτική, ναι. Γιατί. Γιατί αυτό που φώναζα εγώ ο Δόλιος, άσε με, εγώ ούτε δημοσιογραφική είναι εκπομπή, ούτε ρεπόρτερ είμαι. Όλη τη χρονιά φωνάζω και βγάζω το λαρίκι μου και λέω, όχι φιλίες με αυτούς. Το έλεγα και με τον Πράσινο που μας έκανε αγκαλίτσι και μετά μας έμπηξε το κουζινομάχαιρο. Το έλεγα και με τούτον εδώ. Μου λέγανε, όχι ο Πόντιος, η Παναγία σου μελά πια. Όλη τη χρονιά έλεγα, μην κάνεις φιλίες μαζί του. Θα σε καθαρίσει μόλις τεθεί θέμα κοινού συμφέροντος. Ούτε θα καταλάβεις. Λοιπόν, νομίζω το κατάλαβε, του συχάθηκε κι αυτός και τώρα θα πάμε πιο σοφή του χρόνου και πιο θωρακισμένοι. Ναι, εντάξει. Αυτό τώρα, πρέπει. Επειδή τσουλάει η ομάδα, ο Λουτσέσκου έδειξε πάρα πολύ καλή. Πολύ κολοπετσωμένος. Πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Του το πιστώνουμε. Θα παίρνει χαμπάρι, του το πιστώνουμε βεβαίως. Βέβαια. Θα τον βοηθήσει πολύ ο πρόεδρος, πιστεύω το καλοκαίρι. Έτσι. Θα τον βοηθήσει πολύ. Το κέρδισε. Το κέρδισε ο ίδιος με τη συμπεριφορά του. Ναι, έχω ελπίδες για καλή ευρωπαϊκή χρονιά του χρόνου. Θα πιστεύω ότι θα κάνουμε πολύ μεγάλες εμφανίσεις. Πιστεύω ότι μπορούμε να περάσουμε φέτος. Πώς θα. Φέτος πιστεύω ότι μπορούμε να περάσουμε. Αυτή θα είναι τα θηρία στο τελευταίο γύρο. Ναι. Θα παίξουν πολλά πράγματα ρόλο. Ποιοι θα έρθουν, οι μεταγραφές που θα έρθουν, πρέπει να έρθουν πρωτοκλασάτοι. Πιστεύω, ναι. Δεν μπορεί. Ένα αυτό. Δεύτερον, οι αντίπαλοι, δηλαδή η τύχη παίζει ένα ρόλο σε αυτά τα μάτς. Και επίσης και η τύχη μέσα στα παιχνίδια. Σου θυμίζω ότι για λίγα χιλιοστά το σου του Στόχ με τη Σάλκε θα ήμασταν αλλού τότε. Δηλαδή πρέπει να σε βοηθήσει και η τύχη. Και βέβαια είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ σε σχέση με τους αντιπάλους μας και τους Ανελλάδη. Είμαστε πιο έτοιμοι. Δεν αλλάζουμε προπονητή, δεν αλλάζουμε το ρόστερ. Έχουμε την ψυχολογία αυτή που έχουμε και πρέπει να πάμε έτσι. Αυτό πιστεύω. Λοιπόν, ξέρεις τι έλεπα χθες. Ο Ολυμπιακός, άμα του βγάλει στους 3 βαθμούς, να πούμε που πήρε στην Τούπα χωρίς να παίξει, έχει πιο λίγους βαθμούς από τον Ατρόμητο. Έχει ένα λιγότερο. Εντάξει. Χάλι. Έχει ένα λιγότερο, φίλε. Δεν βγήκε ο Μπαρμπασάβας χθες να μας πει τίποτα. Που έχανε από την ΑΕΚ και έβαζε στο στόμα του τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ του έφταιγε και ο Ζαβίδης. Και κρίμα για τη γιορτή που έγινε στο ΑΚΑ από την ΑΕΚ, που ήταν όλοι οι συντελεστές του πρωταθλήματος που πήρανε, να λείπει ρε φίλε ο Κομίνης. Βεβαίως, ο αρχιπρωταγωνιστής. Ναι ρε φίλε. Και ο Ποντίκης και τα λοιπά. Έγινε Αντισιτζούνε, σε χαιρετώ. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, διακόπτη. Ουπ, καλώς το παιδί ρε. Διέκοψε τον προηγούμενο όμως, Συμφωνώ με τον μεθ' επόμενο. Πάρα πολύ. Με τον επόμενο. Έχουμε μια διαφωνία. Διαφωνούμε. Βεβαίως. Παρασάγκας. Ή παράγκας που είναι και της μόδας. Πάλι με Θωμά. Ο Κομίνης νομίζω ότι θα έπρεπε να διαιτητεύσει τον τελικό. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει αίτημα. Ναι, βεβαίως. Θέλουμε Κομίνη τελικό. Βεβαίως. Βεβαίως. Γιατί όχι. Δεν νομίζω, η ΑΕΚ δεν νομίζω να έχει κανένα πρόβλημα. Κοίταξε, θα κάνει λίγο την καρδιά της Πέτρα. Καλά, εντάξει. Αλλά θα το δεχτεί. Αλλά τι να κάνει, θα το δεχτεί. Πλάκα, Κωστή, αν μπει ο Κομίνης. Δεν πρέπει να σφυρίξει εναντίον μας τίποτα. Νομίζεις. Νομίζεις. Ναι, πλανάσε, του νομίζεις ότι έχουν κανένα φραγμό. Όχι. Άστο ρε φίλε. Δεν υπάρχουν φραγμούς. Αυτοί άμα πάνε στο φράγμα της Θέρμης, σας πάει στο φράγμα ρε φίλε. Στη Θέρμη είμαι. Τώρα πετυχαίνεις. Είδες. Κάθω στην πλατεία τώρα και πίνω καφέ. Τέλεια. Μ' αρέσει η περιοχή. Λοιπόν, ναι. Έχει μια ηρεμία. Έμαθα τη μέση εδώ κοντά. Στη Θέρμη. Όχι, εδώ, εδώ γύρω, ναι. Τέλος πάντων. Εύωσμο, καμία σχέση. Ένα πράγμα θέλω να πω, μας πήγαινε ο καιρός.
με τη βροχή που έριξε και μάλλον πρέπει να φταίει το όπλο του Σαββίδη, τρόμαξε και κλαίει ο ουρανός. Ναι, ναι. Το όπλο ήταν μαγικό, φίλες, το όπλο στην Τούμπα ήταν μαγικό, έκανε τον, την ΑΕΚ Ολυμπιακό, φανταστικό σύνθημα, όπως και το άλλο που λέει πρωτάθλημα μέσα στο γήπεδο και όχι στα χαρτιά, η συντροπή της προσφυγιάς, έτσι. Λοιπόν, η ΑΕΚ 2014, θα το λέω κάθε φορά που θα βγαίνω. Ναι, βεβαίως, έτσι είναι. Κάθε φορά. Η ΑΕΚ 2014 παίρνει το πρώτο της πρωτάθλημα. Ναι. Και μάλιστα, χάρτινο. Χάρτινο. Χάρτινο το κυπελάκι, ψεύτικο πρωτάθλημα. Ακούς, χάρτινο ναι. Είναι το όνομά της. Ναι. Χάρτινο και το πρωτάθλημα. Ναι, όχι, το σύνθημα. Πρωτάθλημα ναι. Στο γήπεδο και όχι στα χαρτιά. Χανούμι ντροπιάζει όλη την προσφυγιά. Εντάξει. Χάρτινο είναι το όνομά της, χάρτινο και το πρωτάθλημά της. Θα το κάνουμε σύνθημα αυτό. Τι ωραία φίλε. Αυτό τώρα... γίνεται φίλε και, είπα, και ζεμπέκικο και καρσιλαμάς. Άνετα. Χαρτινο... Είπαμε, υπάρχει λέξη χαρτίρι, σου κάνω το χαρτίρι. Συγχαρτηρήτρια. Με τους χαρτογιακάδες τώρα, τέλος πάντων. Χαρτογιακάδες βεβαίως, πολύ ωραίο και το χαρτογιακάδες. Ναι, ναι, ναι. Για το τελικό. Δεν, όπως λες, δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα, δηλαδή πρέπει να πάμε εκεί. Ούτε τα 4 ούτε τα 5 ακούω, τα cover σε αυτά. Αλλά θέλω να κερδίσω. Έτσι. Να, αλλά παιδιά... Διαφωνώ δηλαδή, με αυτούς που λένε αποδείξεις και αυτά. Τίποτα, τίποτα. Τα απέδειξα φίλε όλη τη χρονιά. 30 μάτς. 70 βαθμοί. Τέλος. Το απέδειξα, το είδαν όλοι, δεν χρειάζεται να αποδείξω κανένα τίποτα. Απλά φοβάμαι, ένα, ότι θα βρουν τρόπο να μας κάνουν ζημιά. Δεν μπορείς να προφυλαχτείς από το απροφύλακτο. Και θα, ένα τα δεύτερο, θα τα δούμε ότι... όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε μέσα στη βδομάδα. Και ένα δεύτερο, ναι. Ότι αν είχα πάρει τον Αστέρα ή την Λάρισα ή ξέρω εγώ... Ναι, ή τη Λιβαδιά ή τον Απόλλωνα. Θα μου κάναν πιο νωρίς. Μπράβο, συμφωνώ. Δεν αλλάζει κάτι. Συμφωνώ. Θέμα είναι αν θα γίνει μανούρα ή όχι. Συμφωνώ. Περίμενε να δουν αν θα κερδίσω στο Αγρίνιο και στο Γιάννενο. Και όταν είδαν ότι δεν... Τότε. Αυτά. Απλά. Φιλιά! Σε χαιρετώ! Γεια σου διακόπτη! Διάλειμμα! Ξαναλέω! Χορηγή πρώτης ώρας είναι ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Υπέροχο κινητό Κούμποτ. Κληρώνουμε σήμερα αξίας 100 ευρώ και... Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Μην γράφετε μόνο το ονοματεπώνυμο, γράψτε και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Γλυκόλογο, μπινελίκι, αυτά, παραγγελιά, σούξου μουξου. Επίσης, χορηγή πρώτης ώρας, όλα στα όρθια, κορυφαίο γυράδι, κολεοφόρο στρατού 18, πεντανόστιμα πράγματα. Όλα πεντακάθαρα και εκλεκτά. Και σκεπαστή και κοτόπουλο σούβλας και γύρος εκλεκτός. Και βέβαια, μην ξεχνάτε, οπτικά, 837-166 το νούμερο για όλα στα όρθια. Και βέβαια, οπτικά Μανολόπουλος, Παναγή Τσαλδάρη 22 και Οράσεως και Ηλίου και Φακούς και τα πάντα όλα. Τρεις γενιές οπτικά, αυτός ξέρει τι πρέπει να κάνει. Σε όλους τους χορηγούς που λέμε, πηγαίνετε και λέτε, άκουσε την εκπομπή, άκουσε τον χορηγό, άκουσε τον Κωστή που έλεγε για το μαγαζί σου και κάναμε και μια καλύτερη τιμή, σας προσέχει έτσι κι αλλιώς. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε! Διαβάζω το μήνυμα του Γιώργου Χαρά, το καλύτερο που διάβασα αυτές τις μέρες λέει, πας Γιάννενα, πας για Βαλκανικό, 3-0! Δεν γίνονται αυτά ρε φίλε. Το ξαναδιαβάζω σε αργή κίνηση. Πας Γιάννενα, πας για Βαλκανικό 3-0. Ρε τι γίνεται ρε στον κόσμο μας ρε. Αυτοί είμαστε. Καλωσορίζουμε στη μεγάλη μας παρέα τα ζαχαροπλαστεία Αρτοπία Νικολαίδης. Χειροποίη το παγωτό ολόφρεσκο με αγνά υλικά και γάλα ημέρας. Απίθανες γεύσεις σε όλα τα είδη. Εκεί τα βρίσκεις στο Νικολαίδη. Και τα πρωινά καφεδάκι με υπέροχα χειροποίητα αρτοσκευάσματα σε μεγάλη ποικιλία. Δύο καταστήματα Καρολού και Δημητρίου 237 και 163 και στο Λαγκαδά απέναντι τον ΟΕΔ. Η ζωή είναι γλυκιά με Νικολαίδη. Έχω φύγει ήδη για Νικολαίδη. Σας το λέω να το ξέρετε. Υπέροχα. Φυσικά λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάντιο ή καταπληκτικά πράγματα. Υπέροχα εδέσματα με Διέκο Παντσέτα σε μεγάλα κέφια. 705. 750 Deliveria, εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε και ό,τι αγαπάτε και ό,τι γουστάρετε με Diego Pacheta σε μεγάλα κέφια. Υπενθυμίζουμε φυσικά Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 35 χρόνια εμπειρία στην Tenda, όχι πανί, γεια σας, με το πρώτο αγιάζι, με το πρώτο να πούμε χιονόβροχο να τρυπήσουν οι τέντες,
να τις ψάχνετε. Μιλάμε για ανθεκτικά, για υπέροχα πανιά. Απόλυτη γνώση και στην Πέργολα και τα πάντα όλα. 4-30-0-11. Καλαμαριά, Πολύχνη και Χαλκιδική. Θα πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Υπενθυμίζω ότι κληρώνουμε και σήμερα ένα καταπληκτικό δώρο από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Ένα smartphone, ένα κινητό Qbot υπέροχο, τελευταίας τεχνολογίας φυσικά, υπέροχα πράγματα θα έχει πάνω το κινητό εννοείται. Το παραλαμβάνετε ήδη από σήμερα, αυτός που θα κληρωθεί στο τέλος θα το βγάλουμε και στον αέρα, όμορφα και ωραία. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, εδώ είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο που το Σάββατο θα είναι απίκο από νωρίς μέχρι και το βράδυ που ελπίζουμε και πιστεύουμε και φρονούμε ότι θα έχουμε στέψη του πρωταθλητή Ελλάδος Παθεσσαλονίκη Αθλητικό Ομίλου Κωνσταντινουπολιτών που θα πάρει και το κύπελο όμορφα και ωραία πεντακάθαρα κρυστάλλινα. Πάμε στις γραμμές 2310-287-888. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλώς το παιδί. Καλώς το, ναι. Παναγιώτης Κονσόρτσιουμ. Γεια σου ρε Κονσόρτσιουμ. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, αδερφέ. Λοιπόν, σε αυτό που είπες για τον Νεστορίδη, ίσως ο Νεστορίδης και ο Παπαϊωάννου και οι άλλοι παλιοί ήταν οι μόνοι που θα δικαιούνταν να πανηγυρίσουν ό,τι και να παίρνανε, γιατί είδανε την ΑΕΚ να παίζει με την Άνω Τραχανοπλαγιά και τέτοια. Δηλαδή, οι καινούργοι δεν έχουν αυτές τις ευαισθησίες. Δεν υπάρχει δηλαδή στην ΑΕΚ αυτή η συνέχεια μιας παράδοσης. Ναι, αυτό λέω. Τα δάκρυα του Νεστορίδη, ας πούμε, και η ιστορία τους, έμαθε ο Νεστορίδης και ο Παπαϊωάννου και όλοι αυτοί που τους σεβόμαστε, ακόμα και όταν παίζουν σε άλλες ομάδες. Βεβαίως. Έμαθαν με ποιο τρόπο πήρε η ΑΕΚ φέτος το πρωτάθλημα. Γνωρίζουν. Μάθανε, αλλά. Αλλά δεν τους νοιάζει. Όχι, δεν τους νοιάζει. Εγώ πιστεύω, δίνω μια δικαιολογία, Κωστή, γιατί η πίκρα τους από αυτό που είδαν από την ΑΕΚ να πέφτει δύο φορές. Δεν κατάλαβα. Η ΑΕΚ τι λέει, τη ρίξαν την ΑΕΚ μόνη, δεν έπεσε για να σβήσει τα χρέη. Ναι, άρα τι, ποια πίκρα. Από τι είναι, χάσαν τη ζωή τους σε κανένα ξέσχε. Των παραγόντων και τα λοιπά. Εν και πάση τι? Περιπτώσει. Κλαίνε δηλαδή που ρίξαν την ΑΕΚ για να γλιτώσουν τα χρέη και πιστόλιασαν τον κόσμο. Είναι προαίρετος και στους ελκυωμένους ανθρώπους ψάχνουν να βρω δικαιολογητικά. Ναι, αλλά να λέμε όμως πράγματα τα οποία ευσταθούν. Δηλαδή κλαίει γιατί. Επειδή τη ρίξαν την ΑΕΚ, τι είναι, ότι έπεσε κανένα αεροπλάνο σε κανένα αεροπορικό και χάθηκαν οι παίκτες. Ο παππούς λοιπόν, επειδή έχει πραγματικά πρέπει να σέβεται την ιστορία του. Αυτό έπρεπε να πει τους άλλους, παιδιά. Εμείς σαν ΑΕΚ, η παλιά ΑΕΚ, αυτό το πράγμα δεν συμμετέχουμε σε αυτό. Αυτά που κοροϊδεύαμε. Η Αθήνα είναι ένας καρκίνος, ο οποίος όποιον πιάσει δεν τον αφήνει. Δηλαδή είναι σαν μια λιμική αρρώστια. Και βλέπεις και στους αεξίδες και ανθρώπους μεγάλους δεν καταλαβαίνουν. Έχουν γίνει, τους έχουν κάνει όπως είναι... Όμοιος ομοίο. Τους είδατε. Όμοιος ομοίο, αείο πελάζει. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Μία πρόταση. Ναι. Άμα πάρουμε το κύπελο, ναι, αφού το σηκώσει ο Βιερίνια, να μην το φέρουν εδώ. Να το χαρίσουν στην ΚΕΔ και στην ΕΠΟ. Ναι. Να έχει και η ΕΠΟ ένα κύπελο το οποίο, ένα τίτλο, μια κούπα που την παίρνει άξια. Ναι. Κοίταξε, αφού πάρουμε το κύπελο, εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιώ υποθετικό λόγο. Ή να το δώσουν και στο Μάνταλο και να τον πήρε Πέτρο, άντε σήκωσε και εσύ ένα κανονικό. Πάρα να δεις πως είναι. Ένα γνήσιο. Είναι το κανονικό. Το δικό σου με το φύ στη βροχή θα μουλιάσει. Πρέπει να τους πικάρουνε. Κάτι, τέλος πάντων. Το μυαλό μας, πρόσεξε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πολύ λεπτή ισορροπία. Το μυαλό μας δεν θα πρέπει να είναι στο πώς θα απαντήσουμε στην ΑΕΚ ή στο πώς θα πάρουμε εκδίκηση για αυτό που έγινε. Είναι λάθος. Όχι, δεν έχουμε να αποδείξουμε σε πάμε. Α, μπαίνουμε, δείχνουμε ότι είμαστε καλύτεροι, παίζουμε την μπαλάρα μας, παίρνουμε το κύπελο και μετά θα σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Αλλά εκ των προτέρων να σκέφτομαι πώς θα πικάρω την ΑΕΚ, δεν έχω κανένα γκαϊλέ άλλο. Έτσι, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Θέλω να πάω να πάρω το κύπελο, να είμαι άξιος. Να το πάρω και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Έτσι λέω εγώ. Ένα τελευταίο θέλω να σου πω. Ναι. Έχω βρει και αεξίδες 50ρηδες ανθρώπους, ναι, οι οποίοι μου είπανε παλιό την τρέπον. Ναι. Ο οδηγός του ασθενοφόρου. Για ανθρώπους που μένουν στη Φιλαδέλφια. Ο οδηγός, όχι του ασθενοφόρου, του κινητού συνεργείου αιμοληψίας που ήρθε στην αιμοδοσία μας, μου είπε: είμαι 60 χρόνια ΑΕΚ, ντρέπομαι γι' αυτό. Ντρέπομαι που έβαλα κοιλίδα στην ιστορία μου. Ντρέπομαι που ρίξαμε την ομάδα για να γλιτώσουμε τα χρέη και έπαιζα με τα χωριά. Ντρέπομαι που άλλαξα αφημί. Ντρέπομαι που το πήρα έτσι. Του λέω προς τιμήν σου. Αυτό. Υπάρχουν και αυτοί, φίλε, εννοείται. Φυσικά. Είδα και στο ίντερνετ είχε ένα τέτοιο. Άντε τώρα να πάμε να πάρουμε την Αγία Σοφιά.
το λεωφορείο της ΑΕΚ που τα κλήτρια πάνε για Σοφιά. Okay. Πού θα πας ρε Καραμήτρο με αυτούς που φοβούνται τα πιστόλια επειδή δεν πήγαν φαντάρι. Ναι, ναι. Άστο φίλε. Ξεφτυλισμένοι. Τέλος πάντων. Να σε καλά. Έγινε. Γεια σου Κονσόρτσιο. Γεια σου Κονσόρτσιο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Χρόνια πολλά στις ειρήνες που γιόρταζαν. Οι ειρήνες που γιόρταζαν έτσι στις ειρήνες. Ναι. Καλημέρα. Έλα Γεωπόνε. Έλα, καλημέρα Κωστή, καλημέρα σε όλους τους αθλητήρους, καλή εβδομάδα! Σε είδα φάτσα εκεί με τον, με τον γραφέα να πούμε, τον Ζαμπουνίδη, έτσι! Ζουμουσάκια, μη μασάτε, ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλος, είναι περήφανος και επειδή είναι τρελή ομάδα θα πάρουμε το διπλό. Break. Θα κάνουμε το break Τετάρτη για να φέρουμε τη σειρά ξανά στο παλατάκι. Έτσι. Επειδή μιλούσατε για κλάματα, άλλο ήθελα να πω, αλλά τέλος πάντων με τα κλάματα, χτες το βράδυ αυτά που έριχνε, ξέρεις, ήταν το κλάμα του Θεού για την ήττα του ΠΑΟΚ. Και για τις βλακίες που έκανε ο προπονητής του ΠΑΟΚ στο Βόλε, γιατί ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την ήττα το έχει ο προπονητής. Αλλά παρόλα αυτά εμείς θα πάμε δυνατά να πάρουμε τη νίκη την Τετάρτη. Αλλά προσέξτε, οι υπεύθυνοι έχουν ορίσει τον τέταρτο αγώνα Σάββατο. 12 του μηνός. 12 του μηνός. Καλά, δεν Κυριακή παίζει ο ΠΑΟΚ στο παλατάκι μπάσκετ. Σάββατο είναι ο τέταρτος ημιτελικός. Ο τέταρτος ημιτελικός στο Βόλι. Κάντε κάτι, το λέω από τώρα, σήμερα Δευτέρα. Κάτσε λίγο, ρε. Σάββατο δεν είναι και ο τελικός στο ποδόσφαιρο. Είναι και αυτό, είναι και αυτό. Τι και αυτό. Εγώ λέω τα δικά μου, Κωστή. Εσύ πες τα δικά σου. Εγώ λέω τα δικά μου. Δεν έχει δικά μου και δικά σου. Ένας ΠΑΟΚ είναι, δηλαδή είναι πραγματικά οι άνθρωποι. Είναι ένας ΠΑΟΚ, αλλά δεν το λένε όλοι. Το λένε πολύ λίγοι. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένας, είναι ενιαίος και είναι παντού. Έτσι είναι. Φίλε μου τον Ανδρέα που μας έρθει στο παλατάκι να μην απογοητεύεται, ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλος και θα πάρουμε το διπλό την Τετάρτη. Φιλιά πολλά! Γεια σου Γεωπόνε μου! Και όσο για αυτό που είπε ο προηγούμενος, αυτοί οι λίγοι είναι πολύ λίγοι. Ούτε θα δάχνε το ενός χεριού. Έτσι. Η αίσθηση της εξουσίας αλλάζει τον άνθρωπο. Το διαβρώνει τελείως φίλε. Θα τον αλλάζει τον άνθρωπο. Η αίσθηση της εξουσίας, ούτε καν η εξουσία, η αίσθηση. Γιατί σωστό. Αυτό που ζουν οι αίξιδες είναι αίσθηση εξουσίας. Σωστό. Εντάξει, ΠΑΟΚ παντού, ΠΑΟΚ ενιαίος, ζήτω ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ. Αγόρι μου, φιλιά πολλά! Γεια σου Γεωπόνε, πάμε. Ναι. Γεια σας. Ναι. Σου ζητώ συγγνώμη. Τι έγινε, Μάγε, ξαναβγαίνεις Μάγε δεύτερη φορά. Με συγχωρείς. Γιατί. Μπορώ να μιλήσω σε άλλο ραδιόφωνο. Σε άλλο ραδιόφωνο, βεβαίως να μπορείς. Αφού βγαίνεις έτσι κι αλλιώς. Κοίταξε, Κωστάκη. Δεν έχουμε αποκλειστικότητα. Είμαι Μάγκας Παοκτσής Θεσσαλονικιός. Ναι. Ας αναλώ, το λένε οι άλλοι αυτό όμως. Είναι σημαντικό να το λένε. Και μαζί και μόνος πάλι νιώθω μόνος. Και μαζί και μόνος. Μαγέ! Μαγέ! Περιμένει ο κόσμος. Σε φιλώ και σε αγαπώ. Γεια σου. Και εγώ σε αγαπώ. Γεια! Μπάει! Γεμίσαμε σάλια. Έλα και σιρόπια! Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κωστή ο Τριχίλς είμαι. Γεια σου, ρε Τριχίλς! Να σου πω λίγο, τι έχει το Σάββατο, είπαμε. Το Σάββατο. Ναι, μας έρχεται. Ένα τελικό. Το τελικό, τι άλλα έχει, τι άλλα είπε ο φιλάδος. Βόλεϊ, είπε ο Γεωπόνος. Την Eurovision την έχουμε γραμμένη, έτσι. Ντροπή το έχουμε ξεχάσει εντελώς ότι έχει 10 ώρα τελικό Eurovision. Ντροπή σας. Τη Μεξικάνα, τη Φουρέρα. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, απαράδεκτοι όλοι. Εντάξει. Το μυαλό σας μόνο σε στο Γκριθεά. Μόνο, ντροπή σας, ρε. Στις σοβαρές εκδηλώσεις. Από καλλιτεχνικό πνεύμα τίποτα, κανείς. Τίποτα, ρε. Ντουγάνια. Ντουγάνια. Απολύτιστη. Πώ το έλεγε ο άλλο. Σε εμάς μιλάνε στο βάθος κάτι για γαλοπούλα άκουσα. Ισχύει. Α, το τέτοιο έχω, ρε, τηλεόραση, τον Ισχιάκο. Διαφημίσεις. Είδες που την έπιασα φίλε μου, ήρθε η μυρωδιά. Φιλιά, γεια σου, γεια σου Τριγίλης. Γεια σου Τριγίλης, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Μάγειρας από Κατερίνη. Ω, καλώς το μάγειρα. Έλα ρε, αδερφέ. Έλα γουρί μου. Λοιπόν, για πες. Λοιπόν. Ναι. Εξαιτίας αυτούνου που κουβαλούσε το όπλο, ναι. Εγώ δεν πηγαίνω στην καφετέρια, φίλε μου. Φοβάσαι. Όχι, φίλε μου. Έφυγα για να μην σκοτώσω κανέναν εκεί μέσα. Αϊκτήσω το αφεντικό. Αϊκτήσω μπαμπάς του αφεντικού, ναι. Και όλοι τους κοπρόσκυλα. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Σε ένα χωριό 300 κατοίκων, μια καφετέρια αϊκτήθηκε. Ναι. Πώς βρέθηκαν εκεί, πώς έγινε φωλιά εκεί. Όχι, δεν είναι πολύ. Δύο είναι αυτοί. Ναι. Δύο. Α, είναι. Α, δύο. Εγώ νομίζω όλη η καφετέρια μου είπες ότι είναι. Δύο αυτοί είναι. Δεν είναι όλη η καφετέρια. Δύο άτομα αυτοί. Αρκετοί πιστεύω. Και πιστεύω αρκετοί είναι δύο, φίλε. Πας φυλακή όμως για δύο.
Άνετα, φίλε, και για ένα πας. Και για μισό. Όχι, δεν πας για μισό. Μην μπαίνετε σε διαδικασία διαλόγου. Εγώ το έχω βρει, είμαι πολύ ήρεμος με τον εαυτό μου. Όχι, δεν πλέον γιατί... δεν πάω. Δεν... Πρόσεξε, αυτοί τώρα αναζητούν τι, τους τρώει μέσα τους. Αν, λίγο συνείδηση αν έχεις, τι θέλει. Θέλει να έρθει από το απλό να σε πικάρει, από το να σε να ξαναγκάσει να μπει σε διάλογο μαζί του. Έτσι. Το καλύτερο απ' όλα είναι η αδιαφορία. Τι έγινε, ναι, ναι. Άξι, μπράβο! Τι, φαντάσου το εννοείς? Ότι... το εννοώ, βέβαια το εννοώ. Τι, νιώθεις ότι... πρόσεξε, νιώθεις ότι δεν το εννοώ. Άξιος ρε φίλε, μπράβο, συγχαρητήρια. Συγχαρητηρήτρια. Ναι, φαντάσου ότι είχα φτάσει να υποστηρίζω Ολυμπιακό στο μπάσκετ με τουρκικές ομάδες. Ναι, μάλιστα. Είχα φτάσει σε αυτό το σημείο. Και χθες, φίλε, πανηγύριζα με τη Μονακό. Ναι. Δηλαδή μας κατάρτισαν ανθέλινες. Έτσι. Δηλαδή τι, ποια προσφυγιά ρε, τι, τι να βγουν από αυτή. Τι προσφυγιά ρε φίλε, τι σχέση έχει αυτό καταρχήν. Προσφυγή, προσφυγή είναι, ήταν και είναι άτομα με υπόλοιψη, με άτομα με, δεν είναι αφαιρέγγια άτομα, είναι άτομα που δεν έχουν λόγο. Ακριβώς όπως το λες. Λοιπόν, εμείς είμαστε αυτοί λοιπόν, τελείωσε, ξεκάθαρα, το αποδείξαμε. Κοσίμο. Θέλω να σου πω εκτός αέρας πώς γίνεται να μιλήσουμε οι δυο μας. Πώς θα γίνει, θα με πάρεις 10 και 5 στο ίδιο τηλέφωνο. Ναι. Έγινε, Κωστή. Εντάξει, δουλειά. Έγινε, να σε έγινε, καλά, ευχαριστώ. Να σε καλά. Καλημέρα σας, ναι. Σε εσάς μιλάμε. Συνεχίζετε, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για το κινητό τηλέφωνο Kubot που κληρώνουμε στις 10. Υπέροχο δώρο. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε? Καλά, αδερφέ. Μια χαρά. Πώς είστε εκεί? Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Πώς είστε? Έλα ρε κάρα, για να το δω σε κατάλαβα. Άντε ρε φίλε, δεν με κατάλαβες, τι έγινε. Έχω, πρόσεξε, έχω βραχνιάσει και δεν μπόρεσα να σε καταλάβω. Για κάτι έτσι, με ακούς καλύτερα. Πολύ πνευματώδης και πολύ είναι ο πνευματώδης τύπος. Η κατάσταση είναι φοβερή. Ψαρούλης, πώς το λέτε. Η κατάσταση είναι φοβερή. Ψαροκασέλας. Ψαροκασέλας, ξέρω εγώ. Έχω λίγο, επειδή δεν είναι το φόρτε μου η πολιτική, αυτή τη βδομάδα σε ποιο κόμμα είναι, πες μου λίγο, ή μήπως είναι σε τελεία, σε υποδιαστολή, σε περισπομένη. Στο τέτοιο της ψαρο... Ναι, ναι, ψαροκοστένας. Αυτό ψαρεύει, ψαρεύει ψήφους. Ψαρεύει ψήφους, τι να ψαρέψει το πουλί αυτό. Το πουλί φίλε. Εμωμένα από μια. Καλά, η άλλη τσακάλι όπως έτσι. Καλά, για αυτό την κάνω πρόεδρο. Του βραδάκι με φυσμίλιακι στη γειτονιά. Γι' αυτό την κάνω πρόεδρο. Καταλαβαίνει τα πάντα. Φίλε, η άλλη έχει πιάσει σήματα μόρσα από το διάστημα. Έτσι. Βάλ το λίγο. Και όσοι βάλ το λίγο πάλι γιατί με ρωτάνε λίγο. Μπήκανε κάποιοι αργότερα. Άκου λίγο ρε φίλε. Δηλαδή, όχι τα ξημερώματα ρε. Ο οποίος νυφάλιος πόσο ποτέ απαντά. Ψαριανός Γρηγόριος. Δουλεύει αυτό? Αυτό δουλεύει, εσύ δεν δουλεύεις? Όχι σε όλα. Εκτός από το 1991. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Δουλεύει αυτό? Εν τω μεταξύ, αυτό το πελώριο στην αρχή που λέει νυφάλιος όσο ποτέ. Όσο ποτέ. Είναι από την εκπομπή από το ό,τι να είναι, μια εκπομπή που έπαιζε στην τηλεόραση. Φιλέ, μίλησε μας για τον ΠΑΟΚ. Α, έτσι λες τέτοιες κουβέντες, δεν κουφάλα. Έτσι φαίνεται ότι μπέρδεψε τα λόγια. Ήθελα να πει καλές κουβέντες και μπέρδεψε. Ναι, μωρέ, φίλε. Δεν το έκανε επειδή. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Για να τα λέμε όλα, δεν θέλω να ξεφεύγω. Εγώ συμφωνώ σε όλα μαζί του. Για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε δηλαδή. Έτσι, λοιπόν. Να πω κι εγώ ότι στέλνετε το μήνυμά σας στο FM και στείλτε. Πάμε, σε αυτό που είπα. Πάμε, έτσι γίνεται ρε γαμότο. Να βάλεις εκείνο το παλικαράκι που έβγαινε με το, στους μικρούς μύτσους, εκείνο το τσακαλάκι που έγινε στον το Μαστούρι. Ωραίος τύπος. Ο Περζιγιαννίδης. Τι να βγάλεις να μιλήσεις.
Δεν μπορούσα να είναι παλιά μαλαχρινός ένα ορόσημο που το έκανα ωραία. Σύμφωνα, αμούμε από εδώ και από εκεί, είχε πλάκα. Βγάλα αυτό να κοίτα, κάνω παρέα με τον Ζαριανό. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Κουστάκι μου. Άλλο. Άντε, φιλιά, 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 φιλιά. Ωραία εμπειρία το Σάββατο, άδερφε. Αυτό. Πάμε παρακάτω. Α, διάλειμμα. Δεν κάναμε διάλειμμα, ε. Δικαιώματα. Προσέξτε, θα το πω έτσι στην ψαριανή διάλεκτο. Εκεί. Αν ήταν η πρόεδρος βουλής θα καταλάβαινε ότι λέω FM και εννοώ στο 54526, έτσι. Άρα, έτσι σαν το όμποε. Σαν το κοντραμπάσο δεν έχει, φίλε. Δεν παίζω σε αυτή την τραγουδάρα, αλλά εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Κάθε μέρα μαζί σας ζουμουσάρουμε 8 με 10. Μην ξεχνάτε, μην ξεχνάτε ότι κληρώνουμε σήμερα σε ένα τεταρτάκι από τώρα κούμποτ κινητό τηλέφωνο υπέροχο. Γράφετε από την ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης, γράφετε FM, αφήνετε καιρό και το στέλνετε στο 54526. Καλωσορίσαμε σήμερα τη νέα χορηγούκλα, τα παιδιά στο σαχαροπλαστείο Αρτοποιείο Νικολαίδης. Έχω όλα τα είδη μόνο του Νικολαίδη. Ποικιλίες παγωτών απίθανες, όχι μόνο τα απλά. Ξέρετε, σοκολάτα και βανίλια, όλα, όλα, υπέροχα πράγματα. Το πρωί την καφεδιά σας, λαχταριστές, τούρτες, μοντέρνες, 3D, για τα πάρτι σας, για τα γενέθλιά σας, παραδοσιακές γεύσεις, άριστη ποιότητα στα υλικά. Είπα το πρωί καφεδάκι και χειροποίητα αρτοσκευάσματα, τυροπιτάκια, λουκανοπιτάκια, ζούξο μούξου. Στον Εύωσμο δύο καταστήματα, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Θεωρείται Ηλίουπολη. Το ένα Εύωσμο, το άλλο Ηλίουπολη. Η ζωή είναι γλυκιά με Νικολαίδη. Έχω φύγει ήδη. Φεύγω για Νικολαίδη. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στα παιδιά. Εκεί, κάντε τη στάση σας, μπείτε και υπέροχα ψωμιά. Εδώ είμαστε εμείς. Μπουκάρουμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. 50.000. Έλα, Άιντζελ, χαμήλωσε τελείως τον τύπο που τσιρίζει από μέσα, την έχω. Γιατί δεν έχουμε χορηγία, θα πάρουμε από BP, ξέρω εγώ, από Αβίν. Μας ακούς? Ναι, χαμήλωσε τελείως τον... Κλείσε το ραδιόφωνο, ναι, ναι, ναι. Έλα. Μ' ακούς, αδερφέ? Σε ακούω, αδερφέ. Έλα, γεια σου. Τι γίνεται? Λοιπόν, Μάικ από Αλεξανδρούπολη, σε παίρνω τηλέφωνο. Καλώς το παιδί, ρε φίλε, καλώς το παιδί. Αχ, αδερφέ, πολύ μας στεναχωρείτε όμως, έτσι. Εκτίσισε. Εκτίθεται από Αλεξανδρούπολη, μεγαλωμένο Θεσσαλονίκη. Έλα, μεγαλωμένο Θεσσαλονίκη. Έλα, γιατί δεν είναι αδερφέ, ναι. Με στεναχώρησε προηγουμένως ο παδός που είπε αυτά τα λόγια. Έτσι, το ότι εμείς δεν είμαστε πρόσφυγες, το ότι είναι δύο πράγματα. Περίμενε, περίμενε, λοιπόν, περίμενε. Να διαχωρίσουμε λοιπόν, λίγο. Λοιπόν, να διαχωρίσουμε, ναι, λίγο κάτι. Οφείλουμε να πούμε, λοιπόν, κάτι. Μίλησε για αυτούς οι οποίοι πανηγυρίζουν για αυτό το πρωτάθλημα, φίλε. Θεωρείς ότι αυτό, ναι, έτσι όπως ήρθε για την, ναι, ΑΕΚ έχει καμία σχέση? Με την προσφυγιά, με την εντυμότητα, με την ιστορία σου, με τις ρίζες σου, με την παράδοσή σου. Έχει σχέση? Έχει. Το πρώτο πράγμα που γεννήθηκα όταν γεννήθηκα, αδερφέ μου, θα σου πω ένα πράγμα αντί να πω μαμά είπα ΑΕΚ. Αυτό θα σου πω μονάχα. Για μένα προσωπικά. Προς τιμήν σου. Μεγάλωσα όμως σε εκείνη την πόλη που λέγεται Θεσσαλονίκη. Έτσι, και έχω ζήσει και όλες τις τρεις ομάδες. Έτσι, έχω παίξει στην Ακαδημία του Απόλλου Καλαμαριάς. Μπράβο σου. Ξέρω τι σημαίνει ποδόσφαιρο. Ξέρω τι σημαίνει αγωνιστικός χώρος. Ερώτηση έτσι, λοιπόν. Όμως, ερώτηση. Είμαι, εσείς χρόνια τώρα προπαγάνδα, εάν ακούσετε, γιατί να σου πω κάτι, αδερφέ, αλήθεια, δεν ακούω τόσο πολύ την Αθήνα τα ραδιόφωνα όσο ακούω τη Θεσσαλονίκη. Καλά κάνεις. Έτσι, και συνεχίζουν το Λίμπερο και το Μετρόπολη, συνεχίζει να κάνει μια φοβερή προπαγάνδα εις βάρος της ΑΕΚ. Δηλαδή τόσα χρόνια θα σε ρωτήσω. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Άσε με να σου πω κάτι. Με πήρες μόνο τον πρόεδρο. Περίμενε. Καταρχήν, το τι κάνει το Μετρόπολη είναι δουλειά του Μετρόπολη. Το τι κάνει ο Λίμπερο είναι δουλειά δική μας. Εγώ μπορώ να σου μιλήσω για τη δική μου την εκπομπή. Εγώ λοιπόν, προφανώς δεν έχεις ακούσει. Όταν εκλάπει το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ με το χάρτινο πρωτάθλημα του Γαβρού τότε με το Βάλερ, παρότι ήμουνα σε ένα αμυγός παοξίδικο ραδιόφωνο, είπα κλοπή! Και βγαίνανε οι αεξίδες και κλαίγανε στη γραμμή. Και λέγανε μπράβο σου, ενώ είσαι παοξής, προς τιμή σας ρε παόκια, ναι, που το λέτε. Ναι. Το λέω και τώρα, ναι, λοιπόν, ότι εκείνο το πρωτάθλημα ήταν της ΑΕΚ. Ωραία. Εδώ λοιπόν τώρα. Και το γνωρίζω εγώ, εδώ λοιπόν τώρα, σε ρωτάω μία ερώτηση μόνο θέλω να σου κάνω. Νιώθεις περήφανος, νιώθεις 100% καθαρός για αυτό το πρωτάθλημα? Φυσικά νιώθω περήφανος, γιατί ξέρω πώς πήγε η ομάδα.
Νιώθω πραγματικά περήφανος. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, 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 δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Περίμενε. Τι θα μου πεις για το όπλο, θα μου πεις. Νιώθεις περήφανος για όλα αυτά που ακούγονταν τόσα χρόνια στα ραδιόφωνα. Ρώτα λίγο τους αργιανούς. Τι όλα αυτά, ρε φίλε. Τι όλα αυτά. Τι έχατε τόσα χρόνια εις βάρος αυτών των ομάδων ότι εμείς θα μείνουμε μία πόλη στη πόλη. Έλα, έλα, εντάξει, εντάξει. Okay. Έγινε. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Αφόσον νιώθεις περήφανος γι' αυτό, δεν έχω όρεξη. Τώρα δεν θα τρώω κάθε φορά ένα τέταρτο με κάθε έξι, όπως έκανε την προηγούμενη εβδομάδα. Βγαίνετε, συζητάμε, γεια σας. Εφόσον νιώθεις περήφανος για αυτό το πρωτάθλημα, δεν νομίζω ότι μπορεί να συναντηθούμε κάπου να συζητήσουμε. Κόβεται εδώ. Θα μου πεις τώρα τι λέγανε οι Ηρακλειδείς και οι Αριανοί τόσα χρόνια, τι δουλειά έχεις εσύ με τους Ηρακλειδείς και τους Αριανούς. Αφού λοιπόν νιώθεις περήφανος για αυτό το πρωτάθλημα, η κουβέντα μας τελειώνει εκεί. Πάμε παρακάτω. Α, κάτσω εγώ να χαλάω κάθε μέρα τη ζαχαρένια μου. Ναι, καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Και ξέρετε ότι δεν κόβω εγώ. Αφήνω να μιλάμε. Έτσι, δηλαδή γιατί ξέρω, ακούω, άρπο λέει τι είσαι, αυτό, χόρτον, κατευθείαν, έτσι. Καλημέρα σας, σας ακούμε λοιπόν. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, και εγώ αεκτζής είμαι, έτσι, θα σε πάρουμε δύο αεκτζίδες σχολείς. Να πάρεις φίλε, γιατί όχι. Εμείς βλέπεις να βάζουμε ούτε φίλτρο ούτε τίποτα. Όχι, αλλά δεν είναι και σωστό να τον εκόβεις τον άλλον, πρέπει να τον αφήνεις να πει τη γνώμη του. Μα όταν μου λέει Αριανή Κυρακλειδής, τώρα τι, σε παρακαλώ. Και εφόσον, να σου πω κάτι, όταν μου λέει είμαι περήφανος γι' αυτό, γιατί εγώ γνωρίζω αεκτζίδες που μου λένε φίλε. Η ΑΕΚ η δική μου, του Νεστορίδη, του Παπα Ιωάννου, του Μαύρου, η ΑΕΚ της Προσφυγιάς, της Κοινής Ρίζας, της Κωνσταντινούπολης, δεν έχει καμία σχέση με αυτή την ΑΕΚ που έπεσε δύο φορές για να γλιτώσει τα χρέη, που άλλαξε αφημί, που πιστόλιασε τον κόσμο, που πήγε και πήρε ένα πρωτάθλημα στα χαρτιά. Με αυτό τον ΑΕΚ εγώ μπορώ να κάνω διάλογο. Με αυτό που μου λέει ότι είμαι περήφανος, φίλε, είπε κανένας για τον μπάσκετ τίποτα. Συγχαρητήρια στην ομάδα σας τον μπάσκετ. Εντάξει. Καταλαβες. Στα χαρτιά το δικαίωμα να το πάρει στα χαρτιά η ΑΕΚ το δώσατε εσείς. Μα είπα, το λάθος ήταν λάθος. Άλλο αυτό, άλλο όμως φίλε, ντε μεκ τρομοκρατημένος και δεν βγαίνω να παίξω τώρα επειδή είναι ένα μηδέν. Με 0-0 βγαίνει. Τρομοκρατημένος, δεν τρομοκρατημένος. Και σίγουρα να σου πω και κάτι. Μα είδε στους παίχτες σου, αδερφέ, το όνομά σου, το όνομά σου. Συγγνώμη, ναι, Θανάση. Θανάση, του είδε στους παίχτες στο βίντεο, ρε φίλε. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Γεια και παίξε, ρε μεγάλε. Και κάνανε και πλάκα. Και πλάκα και κοκκιά και σέλφι και καφεδάκια κτλ. Σε παρακαλώ τώρα, ρε φίλε. Πάτησαν εκεί πάνω όμω. Στη θέση, να σου πω και κάτι. Στη θέση τη Άγκαλη του Πάου. Και πήγαινε με 0-0 στα αποδυτήρια για τη διακοπή του αγώνα. Θα δεχόταν ο ΠΑΟΚ να βγει να συνεχίσει με ένα 0. Φίλε, θα σου πω κάτι. Εμείς βγήκαμε και παίξαμε σε μια παρόμοια περίπτωση. Παρόμοια, όχι ίδια. Ναι. Πέρσι στο ναι. Καραϊσκάκης που δέχτηκε αντικείμενα ναι. η ομάδα και είπε ο Ίβιτς μέσα δεν βγαίνουμε και του είπανε. Φίλε, αν δεν βγεις, 0-3 και μείον 3. Και βγήκαμε μπράβο. Και παίξαμε. Αυτό γιατί που να... το λες εσύ και για να μην τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ, αν θυμάσαι την εποχή τότε στο τέτοιο με Δέλα και Σάχα. Παίξαμε και εμείς για να μην τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Βεβαίως και το είπα κιόλας. Εκείνη μπράβο. Η περίπτωση που δέχεται ο Σάχα τη φωτοβολίδα, εννοείται μπράβο. Ότι είναι μια τέτοια περίπτωση. Αυτή έτσι. Λοιπόν η ΑΕΚ, φίλε, ήταν περήφανη η ΑΕΚ. Βγήκε έτσι. Να παίξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όπως επίσης η ΑΕΚ, όταν έπαιρνε τα πρωταθλήματα επί Μπάγεβιτς, τη χειροκρότησε πολλοί κόσμος, φίλε. Παρότι και τότε ήταν Μελισανίδης Καράς μέσα. Παρότι και τότε δεν ήσουν αναμάρτητος. Δεν ήσουν αναμάρτητος. Τώρα όμως, αδερφέ. Να σου πω κάτι. Γιατί να μην πάρει κόκκινη ο Λιβάγια, ρε φίλε, τώρα. Χθες. Εντάξει, αυτό ήταν. Όχι, μα τι εντάξει. Να σου πω και κάτι. Είσαι στον τελικό του κυπέλου. Αυτό, ο τρόπος που έβαλε τον γκολ. Τον γκολ ο Μασούτ στη Λάρισα. Αυτό το πράγμα. Σε τιμάσα, Νάικ. Που σταματάνε όλοι. Γίνεται fair play. Σταματάνε όλοι και φεύγει αυτός. Πες μου μια ομάδα που δεν έχει πάρει σφυρίγματα. Πες μου μια ομάδα. Στο πρωτάθλημα που δεν έχει πάρει. Απ' την ΑΕΚ Ολυμπιακό, καλά στον Παναθηναϊκό. Και τον ΠΑΟΚ που δεν έχει πάρει σφυρίγματα. Να σου πω κάτι. Τι σφυρίγματα πήρε ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Δηλαδή πέρα από εκείνο το offside του Πέλκα στα Γιάννενα, τι σφυρίγματα. Παιδιά, λίγο πολύ και ένα offside άφησε από πολύ, ένα offside άφησε από εκεί. Ναι, αλλά βλέπεις αυτά... στο τελείωμα. Και εμείς είδες προς τιμή μας, είπαμε πέρσι. Offside τον γκολ του Ουερδίκη στον τελικό. Αλλά πριν έχει γίνει πεναλτάρα, αδερφέ. Εμείς βγήκαμε μόνοι μας, τα λέμε την άλλη μέρα. Πρωί-πρωί, αντί να πανηγυρίζουμε, είπαμε πρώτα-πρώτα να ξεκαθαρίσουμε κάτι γιατί θέλουμε να είμαστε έτοιμοι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις ότι μιλάμε αληθινά. Έτσι. Απλά, δεν απλά, θέλουμε απλά, να γίνουμε σαν τους άλλους. Όχι. Απλά κάποια στιγμή η ατιμωρησία στην Ελλάδα για όλους πρέπει να σταματήσει. Αλλιώς δεν πρόκειται να πάμε μπροστά. Εγώ αυτό ξέρω να πω. Έγινε, αδερφέ. Θα το πληρώσεις. Να σε καλά, να σε καλά κι εσύ. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Άντε ρε Κωστή, καλημέρα. Άντε ρε Κωστή. Για πες.
Φαντάζομαι τώρα ότι αν είναι αυτοί που ακούστηκαν τον τελευταίο καιρό η λογική αεξίδηση, τι είναι οι υπόλοιποι παράλογοι. Τι να πεις. Εντάξει, να σταματήσει, ακούω πολλές φορές ή βλέπω αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λένε ότι αν υπήρχε κράτος, και αναφέρονται στο Σαββίδη και στον ΠΑΟΚ, αν υπήρχε κράτος, αν υπήρχε κράτος, μιλάνε αυτοί με τα 200 και πιστολιασμένα εκατομμύρια ευρώ, αν υπήρχε κράτος, ρε Κώστα. Δηλαδή η λογική του παραλόγου κυριαρχεί εδώ πέρα. Αν υπήρχε κράτος. Τους λέω, τους ρωτάς κάποια πράγματα συγκεκριμένα που έχουν κάνει σημαία το offside του Ενρίκε για το πριν. Δύο φορές, δεν βλέπω κανένας να σε απαντάει τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Υπήρχε ένα πέναλτι πιο νωρίς, δεν υπήρχε. Δύο φορές. Αυτούς, δεν απαντάνε, αυτούς που δύο φορές τα γράψα στο χιόνι και σβήστηκαν τα εκατομμύρια και με το άρθρο 44 και με τον εκβασμό. Αυτούς τώρα το κράτος τους πρημοδοτεί με κάποια εκατομμύρια για να κάνουν το γήπεδο, αδερφέ. Το καταλαβαίνεις. Αυτοί τι λένε, αν υπήρχε κράτος και οι τιμωρίες και τέτοια, οι τιμωρίες αυτοί θεωρούν ότι πρέπει να αρχίζουν από τον ΠΑΟΚ και να τελειώνουν ξανά στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η λογική όλων αυτών όλων εκεί κάτω. Και τώρα αυτό το παραμύθι βλέπεις πάντως το ξεσκέπασμα και το ξεβράκωμα πόσο έπαινο είναι μόλις τελείωσε ο ΠΑΟΚ ο βλαχοεπαρχιώτης της ΒΑΠΑΣ. Τελείωσε και το Brexit. Βλέπετε, γίνεται καμιά κουβέντα για όλα καλά. Μόλις τελεσυνδικήσανε, ήταν το επόμενο που θα έλεγα. Μόλις η απόφαση από το τριτοβάθμιο, από αυτό όργανο τέλος πάντων, γιατί και άλλα υπάρχουν και λέγονται όργανα. Όργανα είναι φίλε. Ναι, βεβαίως. Είναι και η φλογέρα. Εννοώ και το μπουζούκι είναι όργανο. Και το μπουζούκι, βεβαίως. Το ότι άλλαξε ο νόμος μεσούση της περιόδου για να σωθεί ο Βάζελος. Τίποτα. Όλα καλά με τον Brexit, έτσι. Η UEFA, όλα εντάξει. UEFA, όλα εντάξει. Εντάξει, ρε παιδιά. Και το Brexit εξαφανίστηκε. Και όλα μια χαρά, φίλε. Ναι, βέβαια ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει ομοί παρέμβαση της πολιτείας. Εκεί η FIFA, δεν βλέπω να παίρνει θέση, παιδί μου, εκεί, ότι να μην ανακατεύεται το κράτος. Εκεί ξέρεις τι λέει η FIFA, παιδιά, επειδή είναι ομοί παρέμβαση, βάλτε τη λίγο στο καρβουνάκι, να πιάσει λίγο, δεν τη θέλουμε να πούμε ομοί. Βάλτε λίγο, δεν θέλουμε ματάκι, ξέρω ξεροψηθεί λίγο. Να κυρίσει λίγο, να είναι λίγο ξεροψημένη η παρέμβαση. Έτσι. Πώς το λες, μπούχε σοβρακό νερόκολλη. Όχι, ναι. Έχουμε μπλέξει ναι. Με ξυπλομιξοκάκαμους, αρκουδομπουχές στο νερό. Αυτό φίλε, αυτό, τίποτα άλλο. Ευτυχώς, με αυτούς έχουμε να κάνουμε, με ψευταράδες, με κλεφταράδες, με μαφία, με απατεώνες. Αυτό. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό είναι. Σε όλα τα επίπεδα. Και το βλέπουμε ότι και στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό, ότι έχει και εκεί τις προεκτάσεις. Έγινε αδερφέ, σε χαιρετώ. Για πάμε παρακάτω. Δύο γραμμές ακόμα, γιατί πρέπει να φύγουμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε, είστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Είσαι κιτρινισμένος και συνεχίζεις. Τελευταία προειδοποίηση. Η κόκκινη είναι έτοιμη. Άσχετα άμα δεν τρώνε άλλη κόκκινη. Εσύ θα τη φας, να το ξέρεις. Και δεν θα κατεβείς τελικό που λένε. Έτσι κι αλλιώς είμαι στούντιο. Πρώτα να σου πω κάτι. Και που θέλω. Να σου πω κάτι. Είμαι αντίθετος κάθετα και οριζόντια να πάμε στον τελικό. Όχι η ομάδα. Ο κόσμος. Όταν ο πρόεδρος μας σε όλα τα κεκλεισμένα των θυρών, επειδή δεν θα είχε κόσμο, δεν πήγε σε κανένα να δει την ομάδα, πρέπει να του κάνουμε και εμείς συμπαράσταση, γιατί δεν τον αφήνουν να πάει να δει την ομάδα. Λοιπόν, είναι λεπτομέρειες που κάνουν τις διαφορές. Ή είμαστε το ίδιο ή δεν είμαστε. Ναι. Λοιπόν, μάλιστα. Θέλω να πω κάτι, άμα θες δεν θα βρίσω, αλλά άμα θες μπορείς να δώσεις και το όνομά μου και τη διεύθυνση μου και να πεις στον κύριο Γραμμένο ότι χέστηκε απάνω του. Μάλιστα. Δεν είμαι μηνύσιμο, οκ. Okay. Ναι, απλώς αυτό και αν με μία και δύο σφαίρες που σας στείλανε κύριε Γραμμένε φοβηθήκατε, Δεν κάνετε για αυτή τη θέση. Άρα πατήσαμε σε βρεγμένο σανίδι. Έτσι είναι. Αυτά, έτσι λοιπόν. Ξέρω εγώ να τα λέω. Έγινε άρα, Παναγιώτη. Άρα εκεί για όλα. Για όλα φταίει ο Γραμμένος. Κανένας άλλος. Ερώτηση. Θα βάλει υπογραφή για να σωθεί ο Παναθηναϊκός. Σκανδαλωδός. Θα βάλει. Θα βάλει. Μεγάλη κοστίμου, απογοήτευση θα αδερφέ. Ναι, μεγάλη. Ναι, θα βάλει γιατί έτσι πρέπει να κάνει. Βάλει. Έτσι πρέπει. Okay. Αυτό σου λέω, πατήσαμε σε βρεγμένο σανίδι, σπασμένο, σάπιο, σαφρό, όπως θέλεις πες το. Κατάλαβες. Λοιπόν, φιλιά Παναγιώτη μου, γι' αυτό συγχαιρετώ. Εγώ παρακινώ το λαό του ΠΑΟΚ να μην πάει στο τελικό. Γιατί θα έχουμε χειρότερα για του χρόνου. Να ξέρετε παιδιά,
μην πατήσετε άλλο σε βρεγμένο σανίδι, γιατί γλιστράει, πιάνει γλίτσα. Στείνουν παγίδα, βρωμιά, το είπαμε και θα το ξαναπούμε. Μια βρωμιά που μόνο αυτοί εκεί κάτω ξέρουν. Όχι εμείς. Γεια σου Παναγιώτη. Γι' αυτό γλιστράμε. Θα τα πούμε όλη τη βδομάδα, θα λέμε αυτό, θα λέμε. Θα λέμε κάθε μέρα. Αυτό θα λέμε κάθε μέρα. Και θα λέω ότι ο γραμμένος πρέπει να παραιτηθεί. Είναι ανίκανος για αυτή τη θέση. Γεια σου Παναγιώτη. Πάμε. Μια γραμμή ακόμα τελευταία. Καλημέρα σας. Πέσαμε. Πέσαμε. Λοιπόν, όχι άλλες γραμμές. Πρέπει να κάνουμε την κλήρωση. Μαέστρο, θέλω να μου δώσεις ένα νούμερο από το 1 μέχρι... μέχρι το 28. Το 16. Το 16. Λοιπόν, ο Παντερμαλής Γιώργος, καλημέρα Κωστή, σε 6.70. Πάρ' τον τηλέφωνο, Μαριλής μου, 6.986, σε 6.70. Παντερμαλής Γιώργος, πάρ' τον τηλέφωνο, το βγάλουμε στον αέρα. Κερδίζει το κινητό, Κούμποτ. Σιγά σιγά θα μπούμε πάλι με τα μηνύματα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι σας ταλαιπωρήσαμε, μια με τα τηλέφωνα μέσα, μια με τα τηλέφωνα έξω, μια με τα μηνύματα στον αέρα. Υπήρχε λόγος και δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Θα μπούμε πάλι στη διαδικασία. Με τέτοια σημαντικά και μεγάλα δώρα και κρέατα θα δώσουμε αύριο μέσα από τις γραμμές, επειδή εκεί είναι θέμα άλλο. Πάμε. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε, ζουμουσού. Ζουμουσού, αδερφέ, είσαι ο τυχερός, ο Παντερμαλής. Ναι, ναι. Εκεί πάει ο τόνος, στη Λίγουσα. Ναι, 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 καλά το λες. Παντερμαλής. ευχαριστώ πολύ. Παντερμαλή, είσαι ξάδερφος του Μπρους Λι, τίποτα όχι. Κανονικά, Παντερμαλή. Όχι, 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 όχι. Είναι μακρινός θείος μου. Να είσαι πάντα τυχερός. Στέλνουμε το όνομά σου στην ηλεκτρονέτ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι πάντα τυχερός, κέρδισε ένα υπέροχο. Πάντα άξιος, και πάντα άξιος. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Φιλιά πολλά. Λοιπόν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Θέλω να σας πω το εξής. Χθες ο Παπαδημήτρης στην Αγία Βαρβάρα μου λέει την ιστορία του πατέρα Κωνσταντίνου, ο Παπακωνσταντής. Ο πρώτος Παπαπάοκ στην ιστορία. Όταν χτίστηκε ο ναός Αγία Βαρβάρας το 47, το γήπεδο της Τούμπας δεν είχε ούτε κερκίδες ούτε τίποτα. Θυμάστε, ήταν ο λόφος με έτσι μια κατάσταση τέτοια. Έφυγε λοιπόν άρρωστο παοκτσάκι ο Παπακώστας και πήγαινε να δει την παοκάρα του, που μόλις τότε το 59 είχε έρθει στην Τούμπα. Το δώσανε στεγνά κάποιοι λοιπόν που ενοχλήθηκαν και το απαγόρεψε ο δεσπότης ρητά και με εντολή να πηγαίνει να βλέπει τον ΠΑΟΚ. Τι έκανε λοιπόν ο υπέροχος αυτός ιερέας? Έφτιαξε ψηλό καμπαναριό και ανέβαινε και έβλεπε τον ΠΑΟΚ από το καμπαναριό. Και κάθε φορά που ο ΠΑΟΚ έβαζε γκολ χτυπούσε την καμπάνα. Οι καμπάνες τώρα ξέρετε είναι με κουμπί ή με CD. Έτσι, τότε ήτανε κανονικά με το σκηνή. Και όταν ο ΠΑΟΚ έβαζε γκολ, χτυπούσε τις καμπάνες. Έφτιαξε τόσο ψηλά το καμπαναριό, είναι το υπάρχον καμπαναριό, αυτό που υπάρχει και τώρα. Το έφτιαξε τόσο ψηλά για να μπορεί να ανεβαίνει εκεί και να βλέπει τον ΠΑΟΚ. Αυτά. Με αυτό ήθελα να τελειώσω. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη, μην ξεχνάτε. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, υπέροχες γεύσεις, καταπληκτικά πράγματα. 16 χρόνια νούμερο 1. Εκεί απέναντι το Μασούτη στα Ελευθέρια. Μην ξεχνάτε, ζαχαροπλαστή Αρτοπία Νικολαίδης και στην Καραολή Δημητρίου 237 και στην 163 και στο Λαγκαδά απέναντι τον ΑΕΔ με υπέροχη γεύση παγωτών και τούρτες και ψωμιά και γλυκά και υπέροχα πράγματα να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Ζαχαροπλαστεία Αρτοπία Νικολαίδης. Και βέβαια για τέντα Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, τέντα Home. 35 χρόνια εμπειρία, νούμερο 1 στην τέντα και στην πέργολα και στην δυναμική ζελατίνα. Καλαμαριά, Χαλκιδική, Πολύχνη, 430-011, παίρνετε τηλέφωνο, ενημερώνεστε, βάλτε την τέντα σας να προστατευτείτε από τον ήλιο με τα πιο ανθεκτικά, με τα πιο καλά πανιά, με μηχανισμούς Σόμφι, με τα πάντα όλα από την τέντα Home και τον Γιώργο και Γιάννη Καντουρτζίδη, μπαμπά και γιο. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε, bye bye, έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο, φιλιά!